Κώστας Καρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά είστε κυρία Όλγα? Μια χαρά. Εσύ κυρία? Άψογα. Οκ. Πολύ ωραία λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ξέρετε κάτι, τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ρεύμα όπου γίνονται συζητήσεις, πολλές έρευνες, αναζητήσεις αυτού που λέμε εξωγήινη ζωή. Ζωή δηλαδή έξω του πλανήτη Γη. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία για να γελιοποιείται το θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί τον τελευταίο καιρό έχω δει σε διάφορες εκπομπές που αντιγράφουν με έναν τρόπο άθλιο, πραγματικά άθλιο, της πύλης του ανεξήγητου, να εμφανίζονται διάφορα άτομα τα οποία λένε τέρατα. Είδα σε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση έναν τύπο με κάτι μαλλιά τόσο να πούμε να λέει ότι αυτά είναι οι κεραίες που επικοινωνούν με τους εξωγήινους. Κουταμάρες. Είδα μια άλλη να λέει ότι απήχθη από εξωγήινο, με άφησε έγκυο και γέννησε εξωγεινάκι. Αυτές είναι γελιότητες βέβαια που θα έλεγα υποβαθμίζουν αυτό το πολύ, πολύ σοβαρό θέμα της αναζήτησης εάν υπάρχει κάπου αλλού ζωή. Και αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε επαφή με αυτήν την εξωγήινη ζωή. Και είναι τόσο σοβαρά τα θέματα που όπως σας είχαμε παρουσιάσει και το περασμένο Σάββατο, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με το θέμα αυτό. Και είχαμε κοντά μας, από το Λονδίνο τον είχαμε φέρει, τον κύριο Nick Pope, που ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής αυτού του τμήματος, του ειδικού τμήματος, που ερευνά, μελετά, αναλύει κάθε πληροφορία που υπάρχει για εξωγήινες εμφανίσεις, επαφές, ζωή στο διάστημα κλπ. Επειδή δεν πρόλαβα αυτό να προγραμματίσει πάρα πολλά πράγματα στην περασμένη εκπομπή, εμείς του κάναμε μια συνέντευξη με τον Γιάννη. Αρκετή ώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτσαμε μαζί του και τον ρωτήσαμε κάποια πράγματα που δεν μας τα έχει αποκαλύψει την περασμένη Τρίτη. Το βάλαμε Σάββατο. Δηλαδή. Το Σάββατο, το Σάββατο και όχι Τρίτη. Ναι, γιατί μπερδεύουμε εγώ με τον αθέατο κόσμο. Είναι τα δύο τηλεοπτικά μου παιδιά. Ο αθέατος την Τρίτη και η πύλη το Σάββατο. Λοιπόν, και τον ρωτήσαμε κάποια πράγματα, πάρα πολύ συγκεκριμένα πια. Και θα έλεγα ότι τον αναγκάσαμε πλέον να ανοίξει τα χαρτιά του. Γιατί το περασμένο Σάββατο εδώ πέρα ήταν λίγο επιφυλακτικός. Στη συνάντηση που κάναμε μαζί του όμως πριν φύγει, του είπαμε ότι ξέρεις κάτι, ο κόσμος περιμένει από σένα να μας πεις μερικά πράγματα που είναι πέρα από αυτά που κουβεντιάζουμε. Και πραγματικά μας άνοιξε το φάκελο επιτέλους, αυτό τον απόλυτο φάκελο του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Θα ακούσετε συγκλονιστικά πράγματα σήμερα. Διαπιστώσεις από έρευνες που έχουν γίνει, από αναλύσεις στοιχείων και μαρτυριών ανθρώπων οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν έχουν την φαντασιοπληκτία να λένε, φαντασιοπληξία να λένε ότι είδα κάτι να πετάει και είναι υπτάμενος δίσκος. Πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών, αστροναύτες, ειδικοί αξιωματικοί που ασχολούνται με τηλεπικοινωνίες και με ραντάρ και που καταγράφουν κάποια πράγματα. Αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Έχουμε και ένα πλούσιο ρεπορτάζ συγκεντρώσει από μαρτυρίες πάλι ανθρώπων και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε σήμερα δηλαδή. Νομίζω ότι θα είναι όμως στιγμή να παραχωρήσουμε την εκπομπή αυτή σε κάποιες μαρτυρίες, σε κάποιους δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει να συμβαίνουν πράγματα ανεξήγητα στον ουρανό. Και βεβαίως μιλάμε για τρεις ομάδες ανθρώπων οι οποίοι από διαφορετικά μήκη και μέρη του κόσμου μας, κάποιοι από τη Σουηδία και κάποιοι άλλοι στην Σαουδική Αραβία, στην έρημο, είδαν ανεξήγητα φαινόμενα να συμβαίνουν στον ουρανό. Το τι ήταν ακριβώς αυτά τα ανεξήγητα φαινόμενα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι θα δοθεί μια. Πολύ σημαντική όμως είναι και η συνέντευξη που μας έρχεται από τον κύριο Καραμιλά. Αείμνηστο συνεργάτης του ήταν ο Σωκράτης ο Κατερινίδης, ίσως ο πιο αξιόπιστος και σημαντικός Έλληνας ερευνητής σε θέματα εξωγήινων επαφών. Έχουμε τους καλούς μας εδώ πέρα φίλους. Σημαίνεστε λίγοι, γιατί είναι λίγοι σήμερα, δεν ξέρω. Γεια σας, τι κάνετε? Μήπως θα πήγα ή κανένα από εσάς κανένα ούφο? Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το κοινό μας που είναι όλοι γομελές αντίθετα με άλλες φορές, αλλά που σας έχω πει και το λέω συνέχεια ότι δεν καλείστε εδώ πέρα να παίξετε το ρόλο της γλάστρας αλλά το ρόλο των συμμετεχόντων στην εκπομπή αυτή με ερωτήσεις και με παρατηρήσεις που μπορείτε να κάνετε. Και έχουμε και τους καλούς μας καλεσμένους από την άλλη πλευρά που θα κουβεντιάσουμε μαζί τους όσα θα ακούσουμε σήμερα. Πριν σας παρουσιάσω, να δώσουμε έτσι μια πρώτη γεύση του τι θα ακούσουμε και θα δούμε σήμερα και όμως μετά παρουσίαση καλεσμένων και ξεκινάει το μεγάλο μας ταξίδι. The country on earth
that first acquires for itself extraterrestrial technology, that country, if it could understand and use such technology, will be the dominant force on this planet for the next 10,000 years or more. So these are high stakes to play for, and that might be sufficient motive to suppress some information. I can understand that. Ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω. Στην έρημο. Στην έρημο, μέσα στην έρημο. Ήμασταν τρεις ώρες μακριά από την πόλη του Νταμάμ. Μέσα στην έρημο. Κοιτάω όπως την κατεύθυνση που κοιτάγανε και την άδω. Ήτανε τρία ολοκόκκινα στίγματα στον ουρανό, όχι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά όπως σηκώνεις... Διαγώνια. Ναι, διαγώνια. I think it's only a matter of time. I think that, in fact, as much as I'm interested in UFO research, it probably will be the world of science that gets there first. Now, what excites me is the use of radio telescopes to listen for a signal. And I think that with both the power of the computers processing the information and with the power of the radio telescopes themselves listening for these signals, I think that perhaps within 10, 20 years at the most, we will find these signals. Because after all, it's interesting, we have been a detectable civilization for many, many years through our radio and television broadcasts, whether we like it or not. So if there are other civilizations nearby in our galaxy, you would expect them to be developing the same technologies. If they're out there, I firmly believe we will find them, and I think that will come soon in our lifetime. Ανθρωπάκια πράσινα με κεραίες δεν έχουμε στην εκπομπή αυτή. Διάφορους τρελαμένους δεν τους έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση και έρευνα για τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε πολλά και να δούμε πολλά σήμερα το βράδυ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να έτσι καθαρίσουμε λιγάκι με τις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε περίπου 50 λεπτά δικά μας για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ακούμε και να βλέπουμε όσα έχουμε συγκεντρώσει σήμερα για εσάς. Είναι μια προσπάθεια, όσο μπορούμε έτσι πιο αξιόπιστη και πιο σοβαρή και ουσιαστική, να πλησιάσουμε αυτό το πάρα πάρα πολύ έτσι αμφιλεγόμενο και σκοτεινό ζήτημα της ύπαρξης κάποιων εξωγήινων πολιτισμών που μπορεί να ήρθαν στη Γη ή μπορεί να έρθουν κάποτε στη Γη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα δεν είμαστε μόνοι μας. Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν είμαστε οι μόνοι προνομιούχοι που υπάρχουμε. Υπάρχει ζωή. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες σε όλο το σύμπαν, αντιλαμβάνεστε ότι κάπου, οπωσδήποτε κάπου, πρέπει να υπάρχει ζωή. Ή μια μορφή ζωής. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν και εμάς ή θα μοιάζουν εμάς. Θα έχουν δηλαδή σώμα, θα έχουν μάτια, θα έχουν χέρια. Εκείνο που πιστεύουν όλοι, και επιστήμονες οι οποίοι μελετούν πολύ ειδικά το θέμα αυτό, λένε ότι ζωή υπάρχει. Σε ποια μορφή είναι άγνωστο ίσως. Μπορεί να είναι και σε μια μορφή άειλη. Μπορεί να εμφανίζονται και σαν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και σαν βακτήρια. Αυτά είναι ζητήματα που τα ψάχνουμε. Και που κανείς δεν μπορεί να πει σίγουρα ότι ναι, είναι έτσι τα πράγματα. Τα τηλέφωνα μας είναι 57-07-900, 11 γραμμές. Μπορείτε και εσείς να παρεμβαίνετε, να μας βοηθάτε, να μας δίνετε πληροφορίες. Εδώ πέρα είναι δύο κόκκινα πακέτα πάντοτε δίπλα μας. Αυτά είναι δώρα για τους καλεσμένους μας. Όπου στο τέλος της εκπομπής θα γίνει μια ειδική κλήρωση και δύο από τους καλεσμένους θα κερδίσουν 27 CD. Είναι ένα απάνθισμα των εκπομπών Πύλης Ανεξηγήτου που κάνουν τα τελευταία 3 χρόνια. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά είναι οι καλεσμένοι με τους οποίους θα κουβεντιάζουμε όσο θα βλέπουμε σήμερα το βράδυ. Είναι ο κ. Αντώνης Αράπολου. Καλησπέρα σας. Ο κ. Αράπολου είναι ελεγκτής ανεαρής κυκλοφορίας. Πάρα πολύ χρήσιμο άτομο σημαίνει μας εκπομπή γιατί θα ακούσετε μαρτυρίες πιλότων, ακόμη και αστροναυτών,
χειριστών ραντάρ που έχουν καταγράψει ίχνη άγνωστης προέλευσης. Δίπλα του είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καθηγητής στα ΤΕΗ Πειραιάς, φυσικός. Και μαθηματικός, δύο φορές. Και μαθηματικός. Τι να κάνουμε. Δίπλα του ο κύριος Τζόναθαν Μπράιτ, δημοσιογράφος του Ερευνητή Μεταφυσικού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Καρποδίνης. Γεια σας. Καλησπέρα. Ραδιοφωνικός παραγωγός, ερευνητής άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Απόστολος Αντωνάκης. Γεια σας. Δημοσιογράφος στον Ελεύθερο Τύπο και άνθρωπος ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και ως κρατός της παρέας, ο κύριος Πολ Λαβιολέτ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φυσικός και συγγραφέας. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος θέλει να μάθει. Καίγεται να μάθει. Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης του Nick Pope μας λέει ότι από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ο κόσμος στην Αγγλία ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τα θέματα αυτά των εξωγήινων απειλών, επαφών, επισκέψεων, από ότι ασχολείται και ενδιαφέρεται περισσότερο το τι συμβαίνει στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί παγκόσμια όλους μας, γιατί άραγε, εάν ποτέ γίνει μια τέτοια επαφή, πώς θα αλλάξει ο κόσμος μας, πόσο διαφορετικά πράγματα θα καινούργια έχουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Nick Pope, που μας την έδωσε πριν φύγει από την Ελλάδα για το Λονδίνο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, αυτό το βράδυ θα παίξουμε μία παρτίδα σκάκι με τον κύριο Πόουπ. Ο Γιάννης και εγώ θα κάνουμε κάποιες κινήσεις στη σκακέρα για να φτάσουμε να κατακτήσουμε τη γνώση του και όσα ακριβώς έχει ζήσει σε αυτή την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας της Αγγλίας που ασχολείται με θέματα UFO, άτια εξωγήινων κλπ. Είναι το δεύτερο μέρος μιας συνάντησης που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο. Η συζήτησή μας γίνεται λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα ο κύριος Pope και θα μας πει όσα δεν προλάβαμε να ακούσουμε στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου. Και το πρώτο μας βεβαίως ερώτημα είναι γιατί δημιουργήθηκε αυτή η υπηρεσία, αυτή η ειδική υπηρεσία στο Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας για τα εξωγήινα φαινόμενα, πότε έγινε αυτή η υπηρεσία, ποιοι οι στόχοι της και αν λειτουργεί ακόμη και σήμερα. The Ministry of Defense's UFO project was set up in 1950 by the Chief Scientific Advisor, and he was aware that UFO reports were coming in from Britain, from America, indeed from all over Europe and the whole world. And he said, like a good scientist, look, we shouldn't be dismissing all this evidence without first doing some proper scientific investigation. So he set up a small project to look at this. He said that what the project needed to do was to evaluate the sightings, to see if there was evidence of any threat, anything else of any defense interest. And pretty much that project has continued since 1950 to the present day to evaluate the 200 or 300 UFO sightings that the ministry receives each year. Υπήρχαν όμως στιγμές που το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία τέτοια και να δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση, μια εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα αυτό των UFO. Well, as to whether we had indications and evidence and proof, I think what my answer to this is that we had objects behaving with speeds and maneuvers way beyond anything that we were capable of. So we were fairly sure it's not one of ours, but we didn't take that final step to say that they were definitely extraterrestrial, because although we had some interesting evidence, we didn't have anything which we could say categorically is hard proof. Μπορείτε να μας περιγράψετε, κύριε Πόπ, την δομή αυτής της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Άμυνας της Αγγλίας, πώς λειτουργεί, εάν υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί συνεργάτες, οι οποίοι άραγε τι ψάχνουν, τι προσπαθούν να φωτίσουν. One of the very important things that we would always be looking at is radar evidence. So I would liaise with the various Air Force specialists. We would get hold of the radar tapes. Then we would sit down, we would look at the information to see what we had. If we had photographs or videos, again, I would go to the specialist staff who
who are experts in analyzing, enhancing the images. So whenever we wanted resources in terms of equipment or expertise, we could go and get it. So that's effectively the way the project is structured. Now, unfortunately, since I've left the UFO project, and indeed since I've left the Ministry of Defense, the research and investigation has all but ceased, and they spend all their time now responding to requests on UFOs under the Freedom of Information Act. This is the number one subject that people request to the Ministry of Defense on, even more than Iraq or Afghanistan. UFOs is number one. Φαίνεται λοιπόν ότι όλες αυτές οι αναφορές των ερευνών σας που έχετε κάνει καταλήγουν προφανώς στην αγγλική κυβέρνηση. Αλλά μήπως στο παρελθόν είχατε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε στο διάστημα της καριέρας σας με τον Αμερικανό ομολογό σας ή τον Ρώσο ομολογό για την έρευνα για τα UFO? We were aware in very general terms what the Soviet Union was doing. We did try to liaise with the Americans, but they even told us on a government-to-government basis that they were officially out of the UFO business and not investigating anymore. Well, now we know from the release of certain documents that at the very least there is an informal network of people in various agencies in America looking at the UFO problem, but for whatever reason they didn't want to share any information on this or cooperate with us. It's sad and unfortunate. I wish they had, but that was their decision. Είναι ευρύτερα διαδεδομένη άποψη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν ήδη κάποιες διαπιστώσεις και κάποια μυστικά για εξωγήινες επαφές και επισκέψεις, τις οποίες οι κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών που ασχολούνται με το θέμα αυτό, για λόγους στρατηγικής, όπλων, νέας τεχνολογίας, αυτές οι πληροφορίες κρατάνε απόλυτα μυστικές από τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι αν είναι αυτό αλήθεια ή ψέματα και γιατί να είναι τόσο μυστικά όλα αυτά που γίνονται σε σχέση με τους εξωγήινους και με τις επαφές που έχουν με τον πλανήτη μας, αν υπάρχουν. Yes, we downplayed the subject, but it's not true to say that we had proof of extraterrestrials which we were keeping hidden in some way. If there are such secrets, Britain, to the best of my knowledge, doesn't have them. But I can understand, there is one interesting thing, I can understand one reason, perhaps, and one reason only, which would explain why people might want to cover up this information if they had it. And this is the reason. The country on Earth that first acquires for itself extraterrestrial technology, that country, if it could understand and use such technology, will be the dominant force on this planet for the next 10,000 years or more. So these are high stakes to play for, and that might be sufficient motive to suppress some information. I can understand that. Αν θέλετε να γνωρίσετε τα μυστήρια και τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στο Ιερό Όρος της Θεάς Αθηνάς, δηλώστε τώρα συμμετοχή στις πύλες του ανεξήγητου στο τηλέφωνο 210-57-07-900 ή στο fax 210-57-07-901 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα πρωί στο τηλέφωνο 210-57-07-852 και στο fax 210-57-07-90-955. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν θα εξετάσουμε το θέμα τι συμβαίνει στο Ιερό Όρος της Θεάς Αθηνάς, όπου συμβαίνουν κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα και έχει πολύ ενδιαφέρον που τα ερευνούμε. Λοιπόν, μερικά σημεία αυτής της πρώτης συνέντευξης με τον κύριο Πο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα επισημάνουμε. Το πρώτο είναι ότι ζητάνε συνεργασία με τους Αμερικανούς, αλλά οι Αμερικανοί λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, και κρατάνε ότι θέλουν αυτοί πάντοτε στο σκοτεινό μέρος της Σελήνης. Δεν είναι πρώτη φορά που το ακούω αυτό το πράγμα και δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες οι Αμερικανοί, αλλά και όχι μόνο οι Αμερικανοί, και οι Άγγλοι, είμαι βέβαιος, αλλά και οι Ρώσοι από ό,τι ψάξαμε, δεν τις διαχέουν, δεν τις μοιράζονται. Πιθανότατα τις εκμεταλλεύονται για στρατιωτικούς σκοπούς, διότι όπως είπε ο κ. Πόπ πάρα πολύ σωστά, η χώρα που θα κατανοήσει την τεχνολογία των εξωγήινων, αν μπορέσει να την κατανοήσει κάποια στιγμή, θα είναι η χώρα που θα κυριαρχήσει τον πλανήτη. Μιλάμε για μια τεχνολογία που είναι ίσως έξω από τα ανθρώπινα δεδομένα.
να προχωρήσουμε. Να φύγουμε λίγα από την Αγγλία και να έρθουμε στα δικά μας τα δεδομένα, στα ελληνικά λοιπόν, όπου ο πρώτος και ο πιο αξιόπιστος από τους ερευνητές τουλάχιστον για τα άτια ή τα UFO φαίνεται να ήταν ο κύριος Εκατερινίδης. Ο κύριος Εκατερινίδης λοιπόν υπήρξε ο πρώτος από τους ανθρώπους οι οποίοι ερεύνησαν τα φαινόμενα αυτά και βεβαίως από εκεί πέρα αποκάλυψε πολλά πράγματα. Αλλά ο ίδιος είχε και πολλούς μαθητές. Και ένας από τους μαθητές αυτούς είναι ο κύριος Κορομιλάς, ο οποίος σήμερα μας έδωσε μια συνταρακτική συνέντευξη και αποκαλύπτει τι ακριβώς συνέβαινε την περίοδο που ζούσε ο Εκατερινίδης. Ο Θεοκράτης Εκατερινίδης ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο, ο οποίος, εσείς θα τον ξέρετε που ασχολείστε με όλα τα θέματα αυτά, έτσι δεν είναι. Είναι ο πρώτος άνθρωπος και ο πιο αξιόπιστος και ο πιο σοβαρός. Μετά τον Παλάνο. Μετά τον Παλάνο. Να είμαστε έτσι. Αλλά ο οποίος έκανε πάρα πολύ σοβαρές έρευνες και για τα θέματα αυτά. Μάλιστα είχε δημιουργήσει και μια σχολή με ανθρώπους που συνεργαζόντουσαν μαζί του. Έναν από τους ανθρώπους αυτούς, τον κύριο Κορομιλά, τον ακούσαμε μέσα τώρα. Έχουμε καταντήσει να περνιόμαστε για γραφική την ώρα που προφέρουμε τη λέξη εξωγήινος. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δίπλα στον Σοκράτη έμαθα πάρα πολλά. Μου δίδαξε, το βασικότερο είναι ότι μου δίδαξε την απεραντοσύνη της ζωής, του σύμπαντος. Να σας πω για τους εξωγήινους που πιθανόν να έχω μάθει. Πάντα μίλαγε με κώδικα. Δηλαδή δεν μου έλεγε ναι, υπάρχει εξωγήινος, ήρθα από αυτό το άστρο, υπάρχει άλλη φυλή. Μου έδινε την όθηση μέσα από τα λεγόμενά του να ψάχνω μόνος μου. Και εκεί βρήκα θησαυρό, μπορώ να πω. Αυτά τα 10 χρόνια περίπου που ήσασταν μαζί, τι ήταν αυτό που είχατε μάθει, που είχε μάθει ίσως εκείνος και μάθατε κι εσείς στη συνέχεια και που σας είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση? Ήμουνα μπροστά σε κάποια τηλεφωνήματα και όχι μόνο, και σε κάποιες συναντήσεις για απαγωγές. Είναι σύνηθες το φαινόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, έτσι. Γιατί ακόμα είναι και ανοιχτά τα ψυχιατρία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έψαχνε πάρα πολύ τις απαγωγές. Τόσο ούτε ώστε να πω ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Είχα δει φωτογραφίες, είχε και ένα βίντεο ο ίδιος, από κάποια επέμβαση χειρουργική, στα άκρα, σε χέρια, σε πόδια. Με μικροτσίπ. Που... Δεν ξέρανε αν ήταν μικροτσίπ, πάντως ήτανε περίπου 6 χιλιοστά. Τα αντικείμενα αυτά. Όχι, τα αντικείμενα αυτά που βρέθησαν. Ναι, κανονικά. Έχω και φωτογραφίες. Γύρω στα 6 χιλιοστά από υλικό το οποίο δεν γνωρίζει η σημερινή γήινη τεχνολογία. Μου είπατε νωρίτερα ότι έχετε στα χέρια σας ένα απόρριτο έγγραφο κυβερνητικό από τη Νότια Αφρική. Είναι αεροπορίας της Νότιο Αφρικής. Τι είχε συμβεί, σε ποια περιοχή έγινε το συμβάν και τι έγινε? Είχε στη Βαλχάλα, περιοχή Βαλχάλα. Λέγεται. Απλά έπεσε ένα υπτάμενο αντικείμενο το οποίο το περιγράφουν ως αγνώστης ταυτότητας και μάλιστα και τα ανθρωποειδή που ήταν μέσα ήταν πρωτοφανή. Δηλαδή οι άνθρωποι και οι μυστικές υπηρεσίες που επιλήφθηκαν του γεγονότος τα θεώρησαν άγνωστα. Δηλαδή δεν είχαν ξαναδεί τέτοια όντα, το υλικό του σκάφους, όλα τα χαρακτηριστικά της πρόσποσης. Δηλαδή, δημιουργήθηκε κρατήρας 150 μέτρων. Αμέσως απομονώθηκε η περιοχή όπως γίνεται συνήθως. Οι κυβερνήσεις, τι ρόλο παίζουν σε όλη αυτή την ιστορία απόκρυψης δεδομένων? Και σας ρωτάω γιατί στην εκπομπή φιλοξενείται ένας πρώην κυβερνητικός και αυτή τη στιγμή σας ακούει. Αν ήταν Έλληνας, για παράδειγμα, τι ήταν αυτό που θα του λέγατε? Ο συγκεκριμένος βγαίνει και λέει κάποια πράγματα αφού έχει φύγει από το Υπουργείο Άμυνας. Τι καλά να ήταν Έλληνας. Θα του έλεγα να μου πει, θα τον ρωτούσα μάλλον, σχέση εξωγήινων πολιτισμών με αρχαία Ελλάδα. Είναι τίτλος, το πρώτο πράγμα. Και αστρονομικές γνώσεις αρχαίας Ελλάδας και όχι μόνο. Τεχνολογίας και...
Πιστεύετε δηλαδή ότι αν υπάρχει, αν υφίσταται εξωγήινη ζωή και εξωγήινη τεχνολογία, αυτή συνδέεται άμεσα με τη γνώση που έρχεται από την αρχαία μας Ελλάδα. Μα την είχαμε τη γνώση. Την είχαμε τη γνώση και χάθηκε η γνώση στην πορεία. Για τον πολύ τον κόσμο έχει χαθεί αυτή η γνώση. Πρέπει να υπάρχουν πολύ λίγα άτομα, τους οποίους λέω μύστες, που κατέχουν κάποια πράγματα από την περασμένη γνώση. Ότι η Σελήνη κατοικείται, σας έχει προβληματίσει. Αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Αν θέλουμε να πιστεύουμε Έλληνες ιστορικούς, έτσι λέγανε. Σήμερα δεν ξέρω τι λένε. Τότε λέγανε ότι κατοικείται. Και συγκεκριμένα ο Γιώργος ο Γκιόλβας, ο αείμνηστος, ο μέγας Έλληνας για μένα, είχε πει ότι η Σελήνη κατοικείται, τα όντα που ζουν μέσα είναι ευφυή και ότι η πύλη προς την Σελήνη, η είσοδος είναι από την Αθέα την πλευρά. Στην Ελλάδα ποιες είναι οι περιοχές που υπάρχουν περισσότερες θεάσεις άτια? Υπάρχουν κάποιες περιοχές που εμφανίζονται συχνότερα εκεί? Οι περισσότερες θεάσεις για μένα, οι περισσότερες θεάσεις, και συγγνώμη που σας διακόπτω, βρίσκονται στην περιοχή του Κορινθιακού. Αν θέλετε να γνωρίσετε τα μυστήρια και τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στο Ιερό Όρος της Θεάς Αθηνάς, δηλώστε τώρα συμμετοχή στις πύλες του ανεξήγητου στο τηλέφωνο 210-57-07-900 ή στο fax 210-57-07-901 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα πρωί στο τηλέφωνο 210-57-07-852 και στο fax 210-57-07-955. Τα μυστήρια και τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στο Ιερό Όρος της Θεάς Αθηνάς είναι η έρευνα που έχουμε κάνει και έχει πραγματικά συντακτικές αποκαλύψεις για το ερχόμενο Σάββατο. Όποιοι θέλετε μπορεί να είστε εδώ και να μας κουβεντιάσετε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πόσα πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε. Και μετά τη συνέντευξη αυτή του κ. Κορομιλά, όσα μας είπε, πολλά ζητήματα ανοιχθήκανε, πολλά θέματα μπήκανε και από τον ΠΟΠ προηγουμένως και από τον κ. Κορομιλά τώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε την κουβέντα μας. Για να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε πού θα φτάσουμε σήμερα. Ξέρετε, πολλοί φίλοι, γνωστοί, αλλά και άγνωστοι σε μένα άνθρωποι, με συναντάνε στον δρόμο και με ρωτάνε, πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι? Και η απάντηση είναι, ρε παιδιά, πού να ξέρω αν υπάρχουν εξωγήινοι? Δημοσιογράφος είμαι άνθρωπος, δεν είμαι, ας πούμε, ούτε αστροφυσικός είμαι, ούτε ερευνητής τέτοιων θεμάτων είμαι. Μπήκα σε αυτό το ταξίδι με τη Σπύρη στο Ανεξήγητο πριν από 3 χρόνια. Ένα ταξίδι με πήρε μαζί του. Πολλοί αναρωτιούνται πώς εγώ ασχολούμαι με τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που ψάχνεται πρέπει να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και γιατί ξέρετε κάτι, το λέω από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και το έχω πει και στους συνεργάτες μου και στο Γιάννη και στην Όλα και στην ομάδα των δημοσιογράφων που έχω, ότι ας αφήσουμε μια ανοιχτή χαραμάδα στη γνώση. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχουν ή όχι και δεν μπορώ να σας δείξω αν υπάρχουν ή όχι. Εκείνο που κάνουμε εμείς είναι να συγκεντρώνουμε υλικό από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα και πληροφορίες. Βλέπετε όμως ότι ήδη και στην Αμερική και στην Αγγλία και στη Ρωσία ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν εκείνο που μπορώ να σας πω είναι βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχουν εξωγήινοι και αν θα έρθουν κάποια στιγμή ή αν έχουν έρθει στη γη. Εκείνο που μπορώ να σας πω όμως ότι ας αφήσουμε μια χαραμάδα στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, να μπουν κάποιες πληροφορίες. Και από εκεί πέρα επιλέξτε εσείς ό,τι θέλετε. Πριν προχωρήσω, αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται μόνο με ανεξήγητα, θέλει να έχει και ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν και ένα μήνα έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να βοηθήσουμε ένα παιδί να ζήσει. Το παιδί της κυρίας που είναι κοντά μας, διαβάστε μου. Χαίρετε. Τι γίνεται ο μικρός? Ο μικρός είναι στο σπίτι τώρα και προσπαθούμε να καταφέρουμε να μαζεύουμε το ποσό που χρειαζόμαστε να πάει έξω για θεραπεία. Χρειάζεται να πάει οπωσδήποτε για θεραπεία, ναι, για να ζήσει. Οπωσδήποτε. Να σας πω ότι έχουμε ελέγξει πάρα πολύ την ιστορία αυτή. Είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση ότι ανοίγουμε ένα λογαριασμό να κερδίσουμε κάποια χρήματα. Υπάρχει ζήτημα, υπάρχει η αγωνία των γονιών και η δίψα ενός μικρού παιδιού να ζήσει. Βλέπετε λοιπόν αμέσως τώρα έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα
που είναι αυτός. Όποιοι θέλετε να βοηθήσετε αυτό το παιδί να ζήσει, μπορείτε ό,τι θέλετε να προσφέρετε σε αυτόν τον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας. Κάνουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φύγει το παιδί στο εξωτερικό και να γίνει καλά και θα είμαστε κοντά τους σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτά. Λοιπόν, όλοι για να προχωρήσουμε παρακάτω και μετά να κλείσουμε την κουβέντα μας, έτσι. Γιατί τώρα θα πούμε σε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τις καταγραφές στα ραντάρ που γίνονται για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε από την πλευρά αυτή. Μαρτυρίες οι οποίες δεν μας έρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και στη χώρα μας δεν είναι λίγοι. Εκείνοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είδαν στα ραντάρ άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τίθεται επομένως το ζήτημα αν τα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν ίχνη εξωγήινης προέλευσης. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Και για το θέμα αυτό ρωτήσαμε στη συνέντευξη που κάναμε τον Γιάννη, τον κύριο Ποπ, ιδιαίτερα. Ακριβώς. Μας έδωσε κάποια στοιχεία ουσιαστικά για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μας είπε ότι αυτά τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στα βρετανικά ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας κυρίως, αλλά και της πολιτικής αεροπορίας, τα συγκεντρώνουν στο Υπουργείο Άμυνας και τα μελετάνε. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια πλέον να εξηγήσουμε ορισμένα ανεξήγητα φαινόμενα. Ας τον ακούσουμε και ξεκινάμε την κουβέντα μας. Υπάρχει ένα ερώτημα σε όλους μας. Και αν έχουν έρθει ή αν έρθουν κάποια στιγμή, και μιλάω για τους εξωγήινους, θα μπορέσει ο άνθρωπος με την δυνατότητα των αισθήσεων που έχουμε να αντιληφθούμε αυτά τα όντα, εάν πούμε ότι είναι όντα. Γιατί προφανώς η εικόνα ενός πράσινου μικρού ανθρωπάκου με κεραίες στο κεφάλι είναι μόνο για τα κόμιξ. Θα μπορέσουμε λοιπόν να τους αντιληφθούμε ακόμη και αν έρθουν ή αν έχουν έρθει. Well, for us, it would have been a very big step to go from saying that some UFOs might be extraterrestrial spacecraft, and we were very careful about even making statements like that. It would be an even bigger step to say that some extraterrestrials walk amongst us and that we've been infiltrated. And I think both in terms of the potential ridicule from our own colleagues and the panic that we could start, we would have had to have been incredibly careful before making any statements like that, even in the most speculative way. But I suppose to answer the question, we would start by trying to track the UFOs with radar. That would be the start point, and see if there were any landings. Τόσα χρόνια λοιπόν ήσασταν ένας άνθρωπος που εξερευνούσε γενικότερα το θέμα των υπτάμενων δίσκων και των εξωγήινων. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από όλη αυτή την πορεία σας, ποια είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα και υποθέσεις που έχετε βρει στην καριέρα? Well, it's important to say first of all that 80% of the UFO sightings I investigated turned out to be perfectly ordinary things, misidentifications of aircraft lights, weather balloons, satellites and things like that. Another 15%, perhaps, there's insufficient information to make a decision. The real UFOs, as it were, the 5% of these sightings. Now, some of those were very interesting. Would be, for example, if the witness was a trained observer, such as a pilot or a police officer or in the military. If the UFO, if a visual sighting was corroborated by evidence of radar. If another good thing would be if we had a convincing photograph or video that we had analyzed and found no evidence of any fake. And in some extreme situations, not for some years, but there have been cases where UFOs have been tracked on radar. The Air Force has scrambled jets to try and intercept these things. The UFO then responds with speeds and maneuvers that go way ahead of anything that we have, including prototype aircraft. They completely outfly the Air Force and then move off at high speed, and the pilots witness this and the radar operators witness this, and sometimes the aircraft uses its gun camera to take a picture, film of the UFO. And these incidents, these sorts of things have happened in Britain. And I'm convinced they've happened all over the world. So this to me is why it's very important. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα υπήρχε μια αόρατη απειλή από το διάστημα, από έναν εξωγήινο πολιτισμό, που θα μπορούσε να έρθει εδώ στη γη και να προκαλέσει τα δεινά ή να μας καταστρέψει? I think many scientists now believe that there must be life elsewhere in the universe. And some scientists think
think that actually life should be quite common. Frank Drake, for example, the astronomer, has produced an equation which attempts to predict the number of communicable civilizations just within our one galaxy, the Milky Way, and he has suggested that the number might be 20,000. So if the universe is full of life, and if some of that life is intelligent, one would logically expect that some of that life will be benign and some will be hostile, just as I suppose here on Earth some people are friendly and some are not. Now, at the very least, it seems to me therefore, and this was the point of view that I had at the Ministry of Defense, where of course we're focused on potential threats, it would be foolish to say that when we make contact, it will be friendly, it will be like in E.T. or something like that, and there's nothing to worry about. To me, it seems prudent to say, at the very least, we must be prepared for a potential threat. After all, it's silly, it's foolish to think everything is going to be all right, to have no plan, and then to be caught out. Καταρχήν δεν μας αρέσει καθόλου που μας λέτε ότι μπορεί να είναι απειλητική για τον πλανήτη μας και να έρθουν με εχθρικές διαθέσεις. Και το ερώτημα είναι γιατί να είναι επιθετική απέναντι στη Γη, γιατί να έρθουν με εχθρικές διαθέσεις. Και ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι αυτό που είχατε πει πριν από μερικούς μήνες που έκανε τον γύρο του κόσμου και πραγματικά δημιούργησε φοβερές συζητήσεις και αναταραχές, ότι ο πρώτος στόχος τους θα είναι η Αγγλία. Τι έχουν με την Αγγλία άραγε οι εξωγήινοι και θα τις επιτεθούν πρώτα, εάν θελήσουν να έρθουν στη Γη? I stand by the fact that there are serious defense and national security issues here, but I did not say we are about to be invaded by aliens. And as for the reference to England, my point there was simply that I had been in charge of the British government's UFO project, so that was the only area that I could speak about with authority. But of course, if there are UFO reports and if there is a potential threat, the issue is not one for Britain only, of course not. I appreciate that all around the world there are UFO sightings, and the UFO extraterrestrial issue is in fact a global one for all countries. Για να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα μετά από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Να ξεκινήσει από τον κύριο Αράπογλου. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν πολύ έτσι ενδιαφέρον για τις καταγραφές που μπορεί να γίνουν στα ραντάρ. Έχετε ζήσει κάτι πιο τέτοιο γεγονός εσείς? Ναι, ασφαλώς. Είστε ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας? Βεβαίως, είμαι ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας. Εργάζομαι από το 1979. 22 χρόνια είχα 24 ώρη βάρδια, τώρα όχι. Έχουν καταγραφεί, έχω τρεις περιπτώσεις από ιδία πείρα που έχουν καταγραφεί και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο συμβάντων το οποίο τηρεί ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, και επίσης από περιγραφές συναδέλφων μπορώ να αναφέρω άλλα τρία γεγονότα τα οποία και αυτά έχουν καταγραφεί και έχουν καταχωρηθεί. Καταγράφηκαν σαν σημάδια στο ραντάρ σας, σαν σημεία, όπως ένα αεροπλάνο. Την περίοδο 1979 μέχρι το 1997 περίπου, όπως γνωρίζετε, ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν ίσως ο μοναδικός στην Ευρώπη που δεν είχε ραντάρ κάλυψη. Μετά από πολλές διαμαρτυρίες των ελεγκτών αέρας κυκλοφορίας, τοποθετήθηκε το ραντάρ, διότι είχαμε και απειλές από τους Τούρκους ότι θα παίρνανε τον εναέριο χώρο του FIR, το ελληνικό, θα το παίρνανε αυτοί. Και οι κυβερνήσεις τότε εγκατέστησαν το σύστημα PALAS, το οποίο ισχύει σήμερα και το οποίο αναφέρω. Οι περιπτώσεις οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στην δική μου περίπτωση, στις δικές μου βάρδιες, τις έχω αναφέρει και στο παρελθόν, ήταν στη δεκαετία 80 με 90 ένα συμβάν το οποίο είχε αναχωρήσει μια πτήση από την Κέρκυρα, από την Αθήνα, με προορισμό την Κέρκυρα, την οποία την ευθύνη ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας την είχα εγώ. Προσεγγίζοντας το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας για να προσγειωθεί, άκουσα την έντρομη φωνή του κυβερνήτη, ο οποίος είναι εν ζωή, λέγεται κύριος Αβδελάς,
ο οποίος δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, διότι τη στιγμή εκείνη μια εκτυφλωτικά φώτα δεν τον άφηναν να προσγειωθεί και μου ανέφερε επιλέξει ότι δεν μπορώ να προσγειωθώ διότι οι ισχύς που μου εκπέμπουν τα φώτα αυτά ισοδυναμεί με 10 τζάμπο φώτα, δηλαδή σαν ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό κράτησε γύρω στα 4-5 λεπτά. Απομακρύνθηκε αυτό το... Η πηγή του φωτός. Η πηγή του φωτός και μπόρεσε και έγινε η προσγείωση. Το γεγονός αυτό κατεγράφηκε στον ημερήσιο τύπο και στο βιβλίο Συμβάντων, τα οποία σε κάθε βάρδια είναι υπεύθυνος να κρατάει προϊστάμενος. Αυτά προωθηθήκαν στην κεντρική υπηρεσία. Στο ΓΕΑ είμαι απόλυτα σίγουρος και στη συνέχεια πιστεύω στις ειδικές αμερικάνικες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν καταγράψει και μία σειρά παρομοίων γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί όχι μόνο στο ελληνικό FIR προφανώς, αλλά και στο εξωτερικό. Είχαν καταγράψει τα ραντάρ τα δικά σας και διάφορα άλλα ίχνη τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με συγκεκριμένες πτήσεις και... Να σας πω. Όπως σας είπα, η δεκαετία μέχρι το 1997 το ελληνικό ενέργειος χώρος στερείται του συστήματος ραντάρ. Εμείς η δουλειά μας είναι να κατευθύνουμε με ομαλό τρόπο και με ασφάλεια και με ταχύτητα την εναέρια κυκλοφορία η οποία διέρχεται από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Καταγράφουμε και τώρα που υπάρχει το ραντάρ πτήσεις με όργανα οι οποίες λέγονται IFR, πτήσεις χωρίς όργανα οι οποίες λέγονται VFR και ορισμένες φορές έχουμε στην οθόνη τις unknown, τις άγνωστες πτήσεις αυτές. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε, διότι κάθε αεροσκάφος το οποίο εισέρχεται στο ελληνικό εναέριο χώρο είναι υποχρεωμένο να κατέχει κώδικα, το ύψος του. Μάλιστα. Είχατε τέτοιες καταγραφές εσείς? Έχουν παρατηρηθεί. Εγώ προσωπικά στο ραντάρ δεν είχα μια καταγραφή τέτοια. Αλλά και να είχα, αυτό το οποίο είμαι υποχρεωμένος να κάνω κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου είναι να προβώ σε αναγνώριση, να του ζητήσω να βάλει κώδικα όπως η υπόλοιπη κυκλοφορία. Διότι κάθε αεροσκάφος το οποίο εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχει καταθέσει ο κυβερνήτης του το σχέδιο πτήσεως, το αναμένουμε, το αναγνωρίζουμε και προχωρούμε στον έλεγχο που πρέπει να του παράσχουμε. Όπως καταλαβαίνετε, αν είναι τα επτάμενα αντικείμενα και παρουσιάζονται στην οθόνη του ραντάρ μας, θα ήταν ένα παράδοξο και αστείο να περιμένουμε από τα ΑΤΙ να καταθέσουν το σχέδιο πτήσεως. Και επίσης να τους ζητήσουμε να βάλουν κώδικα, στον οποίο βέβαια έκκλησή μας δεν θα απαντήσουν. Άρα εμείς περιοριζόμαστε στην καταγραφή μόνο της πραγματικής κυκλοφορίας. Έχει τύχει ποτέ τέτοια περίπτωση, δηλαδή να ζητήσετε κώδικα και να μην δοθεί απάντηση? Σε άλλους συναδέλφους έχω ακούσει, ναι. Επιμένω στο θέμα αυτό και το λέω και σε εσάς και σε εσάς που με παρακολουθείτε για τον εξής λόγο. Εάν υπάρχουν καταγραφές και υπάρχουν πολλές καταγραφές και υπάρχουν μαρτυρίες συναδέλφων του κυρίου Αράπογλου και στο εξωτερικό, σε ραντάρ έχουν καταγραφεί άγνωστα αυτό τις αντικείμενα, ίχνη. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Σημαίνει ότι για να καταγραφούν στα ραντάρ πρέπει να έχουν, να είναι υλικό, να είναι ύλη, να μην είναι αόρατα, να μην είναι... Μέταλλο, πλαστικό, τέλος πάντων, είναι φεγμένο κάτι. Πρέπει να είναι κάποιο υλικό αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει. Οπωσδήποτε. Αυτό, εάν πάει το κεφάλι μας και το μυαλό μας ότι μπορεί να είναι άτια που λέμε άγνωστα αυτό είναι αντικείμενα, θα πει ότι αυτά τα άγνωστα αυτό είναι αντικείμενα έχουν αποτελούνται από υλικό. Δεν είναι αυτό που λένε αόρατα. Δεν είναι αυτό που λένε πεδία ηλεκτρομαγνητικά που μπορεί να υπάρχουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω στις καταγραφές των ραντάρ. Να πείτε. Ναι, θα ήθελα να σας πω, υπάρχουν και άλλα δύο γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στη δική μου βάρδια, αλλά υπάρχουν και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σε άλλους συναδέλφους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τα οποία οι πιλότοι, οι κυβερνήτες των αεροσκαφών αυτών, σοβαροτάτων εταιριών, μάλιστα, δεν μπορεί να πάθανε να είχαν κάποια ψευδέστηση. Υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι λένε
ότι ποτέ στα 25 χρόνια καριέρας μου δεν είδα τέτοιο φαινόμενο. Υπάρχουν άλλοι πιλότοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί οι συνομιλίες αυτές, διότι εμείς ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε καταγράφονται. Και έχουμε πει μάλιστα ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, δύο ζεύγοι πιλότων, μια Lufthansa και μια Speedbird στον αεροδιάδρομο Green 18 μεταξύ των σημείων Λάρκη και Μεστά, στοιχείο, είχε φωτίσει όλος ο ουρανός και αυτοί οι έντρομοι πιλότες έλεγαν στον συνάδελφό μου τον Κωνσταντόπουλο και μάλιστα τα κουμπιά του τομέα άρχισαν και ανεμπόσβηζαν εκείνη τη στιγμή ότι it was like a diving moon, είναι σαν ένα καταδιόμενο φεγγάρι. Λοιπόν, αυτές οι μαρτυρίες από πιλότο, συγκυβερνήτη, προς ελεγκτή και βοηθό δεν νομίζω πλέον ότι παρέχουν το δικαίωμα να έχουμε κάποιες παρεμηνίες. Σωστά. Ή παράκρουσης. Είναι αυτά τα στοιχεία που όπως ακούσατε από τον κύριο Πόουπ μελετάει, αναλύει και ερευνά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το ειδικό τμήμα στο Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας. Με τον κύριο Παπά θα κουβεντιάσουμε αφού προηγουμένως έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή απόψε που μελετούμε το θέμα πάλι των UFO, αλλιώς των αγνώστων ταυτότητας επτάμενων αντικειμένων. Μετά τη σημαντική μαρτυρία του κυρίου Αράπογλου θα ήθελα να περάσω στον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, λόγω της ειδικότητας σαν φυσικός, ήθελα να ρωτήσω εάν ένα αντικείμενο, ένα UFO δεν είναι απτό, δεν μπορούμε να δούμε δηλαδή την ύλη του. Μπορεί να είναι παράδειγμα μια άλλη οντότητα. Αυτή μπορεί να καταγραφεί από κάποιο είδος συσκευές που διαθέτει σήμερα η τεχνολογία. Μια ιονισμένη μάζα αερίου θα μπορούσε να καταγραφεί από το ραντάρ, αυτό συμβαίνει, για άλλες άειλες οντότητες, όπως είναι οι οντότητες της θρησκείας και είναι και αυτές εξωγήινες. Συγγνώμη. Οι οντότητες της θρησκείας είναι και αυτές εξωγήινες. Τα πνεύματα δηλαδή που λέμε, γιατί, οι άγιοι, οι όλα. Οι άγιοι. Είναι και αυτή η κατηγορία εξωγήινων. Καλά, ας μείνουμε στους εξωγήινους πιο πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε να καταθέσω κάτι το οποίο έχω προετοιμαστεί λίγο, καλύτερα να μιλήσω για τα Pulsars και να αναφερθώ στο βιβλίο του φίλου μου του Paul LaViolette και να σας ενημερώσω ότι λαμβάνονται εκ του διαστήματος καταιγισμός σημάτων, ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Αυτά είχαν προσδιοριστεί το 1966 από τους Ρώσους. Επί δύο χρόνια διερευνήθησαν από τους Βρετανούς στο Μάντσεστερ εν κρυπτό και εν απορρίτω. Οπότε ανακοινώθηκε ότι είναι ραδιοαστέρες, οι λεγόμενοι Pulsars. Αυτό για μένα δεν είναι πιστευτό, όπως και για άλλους πολλούς επιστήμονες, όπως και για τον Πόλο που είσαι γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο αποδικοποιώντας τα σήματα των Pulsars. Τα Pulsars είναι ραδιοφάρι στο διάστημα για την ναύση πλοία διαστημοπλοίων και τη μετακίνηση για να αναγνωρίζουμε τις θέσεις, όπως έχουμε τους ραδιοφόρους. Εκπέμπουν ένα στίγμα, δηλαδή το στίγμα τα. Διαστημοπλοίων γηίνων εννοείται. Αυτό, όχι ακριβώς. Όχι εξωγήινων. Και πάρα πολύ μακριά. Ποιος τα έχει τοποθετήσει δηλαδή αυτά τα πράγματα? Μια στιγμή θα σας πω ότι ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω ποιος τα έχει τοποθετήσει. Έχουμε μαζί μας εξάλλου και τον κύριο Λαβιολέτη, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Είναι ατελείωτο το θέμα και δεν έχει ακουστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση ή στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, έχουμε ραδιοπηγές οι οποίες λαμβάνονται διά ραδιοτηλεσκοπίων. Αυτές τις ραδιοπηγές τις απέδωσαν σε φυσικό φαινόμενο οι Βρετανοί. Καταγγέλλω όμως ότι είναι αυθαίρετη η πράξη αυτή, δεδομένου ότι ακολουθούν λογικές διαδικασίες όπως ένα λογικό νοήμον σήμα. Δηλαδή αλλάζουν συχνότητα, επανέρχονται ή ανεβαίνουν προοδευτικά με πάρα πολλά μοτίβα και φαίνεται ότι μεταφέρουν πληροφορίες που δεν μπορεί να είναι από ένα αστέρι. Επιπλέον υποθέτουν ότι προέρχονται από περίεργες εκπομπές πολύ μικρών αστέρων νετρονίων, αυθαίρετη υπόθεση, δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ και δεν δικαιολογείται αυτό, τα οποία περιστρέφονται με τρομακτικές ταχύτητες 6.000 παραδείγματος χάρη στροφών ανά δευτερόλεπτο, τα οποία δεν διαλύονται. Και τότε κάνανε την υπόθεση ότι πρόκειται για αστέρες υπερσυμπυκνωμένους με τρομακτική βαρύτητα. Αλλά αυτές οι φυσικές ερμηνείες είναι οχριούν μπροστά στη λογική διαδικασία των σημάτων αυτών που δείχνουν ότι είναι νοήματα. Φυσικά δεν έχω να σας διακόψω, κύριε Παπά. Τελείωσα ήδη, βάζω μόνος μου την τελεία και το διακόπτω εδώ.
σαν συμπέρασμα λέω, έρχονται από το διάστημα κατηγορηματικά με την υπογραφή Παπάς, έρχονται καταιγισμός ηλεκτρικών μηνυμάτων, ηλεκτρομαγνητικών κινημάτων. Μάλιστα δε η μορφή... Από τα Πάλσαρ. Από τα Πάλσαρ. Η μορφή... Η οποία την... είναι ένα είδος ραδιοφάρου, ναι, διαστήματος. Το ΣΕΤΗ, το Κέντρο για Διερεύνηση Εξωγήινης, θεώρησε ότι πρέπει να είναι ημιτονοειδή τα σήματα τα οποία θα διερευνούν. Πράγμα το οποίο είναι τελείως λάθος, τελείως παραπλανητικό, διότι τα ημιτονοειδή για να μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες είχαν τεράστια απίθανα ποσά ενεργίας. Ενώ ένα πάλσαρ το οποίο έκανε μπιπ, 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 δηλαδή σε μια πολύ σύντομη χρονική στιγμή βάζει μια τεράστια ενέργεια, είναι ότι το λογικότερο θα μπορούσε να κάνει ένας εξωγήινος πολιτισμός για να στείλει πάρα πολύ μακρινά σήματα. Και όμως παραπλανητικά το ΣΕΤΗ τα αποκλεί με μια μονοκονδυλιά έξω ότι δεν πρέπει να διερευνούμε αυτά τα σήματα. Και όμως αυτά τα σήματα είναι ακριβώς αυτά τα οποία κοιτάμε. Άρα λοιπόν καταγγέλλω ότι υπάρχει μια συνωμοσία παραπλάνησης και αποσιώπησης, η οποία έχει ξεκινήσει αρχικά από την Αγγλία, το οποίο δεν μας ανέφερε ο κύριος Μπομπ. Να μας πει δύο, να μας πει, βάλτε μια τελεία, μας πει δύο κουβέντες ο κύριος Λαγιορέτη και είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό των Πάλσαρ που αναφέρει ο κύριος Παπάς σαν μηνύματα που στέλνονται από το διάστημα και που πιθανότατα είναι μηνύματα εξωγήινων πολιτισμών. Όχι όλα τα Πάλσαρ, βλέπω ίσως ένα δεκάρια είναι για μήνυμα. Τα περισσότερα είναι σαν GPS γαλακτικό. Είναι ακριβώς ό,τι θέλει αν ένας οδηγάει διαστημοπλοίο και θέλει να ξέρει πού βρίσκεται στην γαλαξία. Επειδή κάθε pulsar είναι διάφορο από το άλλο. Και σαν φάρι δηλαδή, αυτό που είπε, είναι σαν αυτό. Φανάρι. Έτσι, δηλαδή, εγώ που έχω φουσκωτό και πηγαίνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Κρήτη μέσα στη νύχτα με το φουσκωτό μου, έχω τους φάρους που μου δίνουν τα στίγματα και το GPS που μου δίνει την κατεύθυνσή μου. Κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρχει στο διάστημα τοποθετημένο από κάποιους άλλους πολιτισμούς. Όχι προφανώς από τον άνθρωπο. Και δεν είναι σαν ραδιοσταθμό που είναι ένα συχνότητα. Είναι πολλά συχνότητες. Είναι broadband. Αυτό, κύριε Μπράιτ, να ρωτήσουμε για εσάς, μπορεί να σημαίνει μια προσπάθεια επικοινωνίας μαζί μας? Ασφαλώς μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι. Γενικά δεν είμαστε βέβαια σε θέση αυτή τη στιγμή, πιστεύω, να κατανοήσουμε ακριβώς το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίζουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς σαν παρατηρητές από τον πλανήτη Γη σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μέσα από τη νόηση που έχει ο άνθρωπος, ας πούμε. Έτσι, στο επίπεδο το οποίο έχει φτάσει η σημερινή επιστήμη. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπερβεί την σημερινή, ας πούμε, επιστήμη, το μυαλό του ανθρώπου και να δει τα πράγματα διαφορετικά. Είναι μια ερώτηση, επειδή είχαμε μιλήσει και εμείς με τον κύριο Ποπ την Κυριακή, με τη βοήθεια και του Γιάννη και όλα στα παιδιά, τα ιδιωτικά σύμπαντα. Είχαν κανονίσει μια συνέντευξη που θα παρουσιαστεί στο επόμενο τέφος του Strange. Και ήμουν και εγώ εκεί, γιατί θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον άτομο. Λόγω της θέσης ιδιαίτερα που κατήχε. Και συμφώνησε και αυτός ότι σε πολλές ερωτήσεις δεν ήταν σε θέση να απαντήσει, ας πούμε, που το ρωτάνε για το τι κάνουν οι εξωγήινοι, γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα στη δική τους ψυχολογία. Εδώ δυσκολευόμαστε, λέει, να μπούμε στη δική μας την ψυχολογία, ας πούμε, την ανθρώπινη. Θέλω να πω ότι εκείνο το οποίο παρατήρησα εξ αρχής και όταν συναντηθήκαμε με τον Γιάννη, ήταν ότι αυτός ο κύκλος των εκπομπών περί το θέμα των άτια που κάνετε τελευταία, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες και πιο πετυχημένες εκπομπές σας, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε, μιλάμε και είναι καθισμένοι σε αυτό το τραπέζι μαθηματικοί, φυσικοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Είχατε τον Νικ Ποπ που αντιπροσώπευε κάποιο διάστημα τη Βρετανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Άμυνας, ας πούμε, και όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούμε, μιλάνε με μια βεβαιότητα για το ότι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Ενώ στην Ελλάδα η αντίληψη δεν ήταν μέχρι στιγμής δεδομένη. Ναι. Ενώ τελικά το μέγεθος των στοιχείων των οποίων παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται μέσα από αυτές τις εκπομπές και αυτά που λένε οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα, οι ειδικοί, από ποια πλευρά και να το δει κανείς, συνιστούν ότι, παιδιά, δεν είναι θέμα αν υπάρχουν ή όχι, είναι το. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του. Ξέρετε, κύριε Μπράιτ, προσπαθούμε εμείς σαν ομάδα να αντιμετωπίσουμε και αυτή την προσπάθεια γελιοποίησης, ναι, που γίνεται.
που δεν ξέρω αν είναι προσπάθεια ή αν είναι ανοησία αυτών που την κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ανοησία αυτών που την κάνουν. Ή και εκμετάλλευση έτσι, λίγο του ενδιαφέροντος του οποίου μπορεί να έχει κόσμος. Έχω θυμώσει πάρα πολύ, διότι αυτή η εκπομπή είχε την επιτυχία που έχει και είχε, γιατί κάλυψε ένα κενό στην ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Ένα κενό που το διαπίστωσα από την εμπειρία μου και προσπαθήσαμε και προσπαθούμε εδώ και 3 χρόνια με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή να ακουμπήσουμε κάποια πολύ ευαίσθητα θέματα. Και βλέπω τον τελευταίο καιρό λοιπόν και γίνεται μια απίστευτη εκμετάλλευση του θέματος αυτού, επειδή έχει ψωμί, ας το πούμε έτσι, λαϊκά το ζήτημα. Τηλεθέας. Από ανθρώπους που δεν ξέρουν το αντικείμενο, πρώτη φορά ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και το μόνο που ξέρουν είναι να φωνάνε τον κάθε απίθανο. Εγώ στο αρχείο μου έχω 200 περιπτώσεις τουλάχιστον απίθανων προσώπων, οι οποίοι λένε: έμεινε έγκυος από εξωγήινο. Με βρέθηκα στον Ορίωνα και μιλούσαν εκεί πέρα λαμπουρνέζικα και ελληνικά. Έχω να πούμε στα δάχτυλά μου κάτι περίεργα πράγματα που κάνω έτσι και ακούω τους εξωγήινους. Θα μπορούσα να τους βγάλω και να γίνουμε γελοί εδώ πέρα μέσα. Ένας ήρθε προχθές εδώ πέρα και μας έλεγε ότι προσγειώθηκε ένα συναυλή σπιτιού του ένας τύπος να πούμε και βγήκε ένας τύπος και άρχισε να του μιλάει ελληνικά και του λέω αν θες να μας κάνεις πλάκα να κάνουμε πλάκα, δεν έχω αντίρρηση γιατί είναι και 2 ώρα το πρωί. Αλλά για όνομα του Θεού, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στα θέματα αυτά. Είναι πολύ σοβαρά θέματα και δεν είναι έτσι ούτε για να γίνεται πλάκα, ούτε για να βγαίνουν διάφοροι απίθανοι και να περνάμε την ώρα μας. Εγώ αυτό έχω να πω. Και εγώ πρέπει να δηλώσω, μια που το λέτε αυτό, ότι μια που είμαι μόνος από τους παρευρισκομένους που έχω μαλλιά κάπως έτσι, ότι δεν λειτουργούν σαν κεραίες. Γι' αυτό και πήγε που πέφτει. Ο κύριος. Εγώ έχω να πω, γι' αυτό πήγα και κουρεύτηκα. Λοιπόν, όχι, πριν προχωρήσουμε κι άλλο, θέλω να περάσουμε λίγα και στο. Κύριε Αντωνάκη, να σα παρακαλώ πάρα πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο βίντεο και μετά μιλάει και ο Σοδωνάκης. Περάσουμε λοιπόν να δούμε μια πολύ ουσιαστική μαρτυρία η οποία μας έρχεται από την έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι επιστήμονες κυριολεκτικά, είναι λοιπόν μια ομάδα μηχανικών που δούλευαν στις πετρελοπηγές. Ξαφνικά λοιπόν ένας άνθρωπος το βράδυ ενώ ξεκουράζεται ακούει φωνές απ' έξω από τους συναδέλφους του, οι οποίοι βλέπουν τι άλλο στον ουρανό, τον νυχτερινό ουρανό, κάποια περίεργα φώτα. Δείτε όμως από πού προέρχονται αυτά τα φώτα. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Αυτό που θα σας περιγράψω τώρα, έτσι όπως το βίωσα, ήταν πριν 24,5 χρόνια ακριβώς και εργαζόμουν στη Σαουδική Αραβία στην τοποθεσία Αλ-Χουχούφ. Σαν λογιστής και διαχειριστής του εργοταξίου της εν λόγω εταιρείας, ήταν του κυρίου Αρφάνη. Ένα βράδυ, ήταν ή Γενάρης ή Φλεβάρης, ήμουνα μέσα στο δωμάτιό μου στην Τροχοβίλα και διάβαζα κάποιο βιβλίο. Ξαφνικά ακούω κάποιες φωνές έξω. Άνοιξα το παράθυρο, ήταν οι δικοί μου συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν είχαν μαζευτεί αρκετοί και κοιτάγαν στον ουρανό. Ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω. Στην έρημο. Στην έρημο, μέσα στην έρημο. Ήμασταν 3 ώρες μακριά από την πόλη του Νταμάμ. Μέσα στην έρημο. Κοιτάω από την κατεύθυνση που κοιτάγανε και τι να δω. Ήτανε 3 ολοκόκκινα στίγματα στον ουρανό, όχι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά όπως σηκώνεις. Διαγώνια. Ναι, διαγώνια. Το θέμα ήταν ότι ήταν πολύ ορατά από εκεί που βρισκόμασταν εμείς και είχαν κάποια απόσταση μεταξύ τους. Ήταν στην ίδια ευθεία. Το ένα δίπλα στο άλλο. Όχι, στην ίδια ευθεία. Ακινητοποιημένα. Ο εργοταξιάρχης, ο κύριος Ηλίας Παπακωνσταντίνου, έτρεξε και έφερε μία μηχανή Nikon, να θυμάμαι καλά, με zoom τελευταίας τεχνολογίας, να τα φωτογραφείς. Ξαφνικά λοιπόν μετά από πολλή ώρα κινησία στα αντικείμενα αυτά, σηκώνεται το ένα και κάνει κάποια κίνηση στον ορίζοντα, βέβαια ήταν αρκετή μεγάλη απόσταση, φάνηκε και με το μάτι ορατό. Μετά από λίγα λεπτά σηκώνεται και το δεύτερο, ακολουθεί την ίδια κίνηση και βρίσκονται με το μάτι οπτικά στην ίδια κίνηση. Πώς εξαφανίστηκαν? Σε κάποια στιγμή, αφού κάνανε τις 2 κινήσεις προς τα επάνω τα 2, φεύγει το άκρο αριστερό στο βάθος πίσω, ούτε αριστερά, ούτε ξανά πάλι προς τα πάνω, με ταχύτητα ηλικιώδη. Ξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του
κάποια σαν ουρίτσα κόκκινη. Ναι. Σαν τις κομίτες που βλέπεις κάτι τέτοιο. Μετά από λίγο, μετά από ένα λεπτό περίπου, φεύγει και το δεύτερο. Πάλι με την ίδια κίνηση. Το άλλο είχε μείνει πίσω. Αφού πέρασαν μερικά λεπτά ακόμα, σηκώθηκε και το τελευταίο και δεν πήγε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ξανά και εκείνο και την τελευταία του κίνηση και πάει προς τα πίσω. Ξανά πάλι. Ακούγεται την ίδια κατεύθυνση, προς τα πίσω. Θέλω να μου πείτε τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είδα αυτό το περίεργο, τα περίεργα αντικείμενα που είδατε είναι UFO και δεν είναι κάτι άλλο. Ακούστε, ας το πάρουμε με πολύ απλή λογική. Εντάξει, εγώ σπούδασα κάποια οικονομικά. Ναι. Ήξερα 5-10 οικονομικά πράγματα. Ο εργοταξιάρχης ήταν πολικός μηχανικός. Πόσο, και εκείνος νέος ήταν τότε, πόσο μπορούσε να ξέρει από κάποιες στις εξελίξεις τεχνολογίας. Τα άλλα τα παιδιά και αυτοί νέοι τότε, άλλος πολιτικός μηχανικός, άλλος τοπογράφος και κάποιοι εργάτες. Ήταν και 40 και 50 ανάμεταξύ μας. Πόσο γνώση μπορεί να είχαμε. Αν ήταν πύραυλος μεγάλου βεληνικούς, κάπου θα πήγαινε και θα έπεφτε. Στην περίπτωση του κυρίου Μαρούση υπήρξε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είδανε τρία και όχι μόνο ένα αντικείμενα στον ουρανό. Ο κύριος Πόπ όμως έρχεται να μας μιλήσει τώρα για το ποιες είναι οι πιθανές μορφές με τους οποίους μπορεί να έχουν ήδη έρθει εξωγήινοι εδώ. Συνήθως, όσοι μη ασχολούνται με εξωγήινους και με UFO και με άτια κλπ. Τους παίρνουν ή για γραφικούς ή για υπερβολικούς ή μερικούς και για ψεύτες. Εσείς εκτίθεστε πλέον δημόσια σε όλο τον κόσμο και μιλάτε για τα θέματα αυτά. Νιώσατε ποτέ αυτή την πίεση ότι, κύριε Πόπ, μήπως είσαι γραφικός, μήπως μας λες υπερβολές, μήπως μας λες ψέματα? This is a very difficult area, yes. Witnesses who report having seen UFOs very often don't even report them because they feel that they will not be believed, that they may be ridiculed. And the shame of that is that, of course, many of the best witnesses are very reliable people in society, military officers, police, business people, and such like. It's equally true with those people, such as myself, who, while we haven't seen a UFO, have spoken out on the subject. It's easy sometimes for the media, for the skeptics, to make fun of this. And the situation is not helped by the fact that, yes, there are many people who claim to have been involved in this sort of work, who are simply making the whole thing up and have never been involved in any project at all. Now, fortunately, my own employers, the Ministry of Defence, confirmed that I did that job, and there have been statements issued in Parliament to confirm the work that I did. But particularly in America, there are wild stories that come from people who say that they've worked with aliens and they've, they've been on spaceships, and it's difficult to tell with these people. There's no proof, as there is in my case, no paper trail of government documents that can support this. But again, another interesting thing is I'm certainly not the first person to speak out on this. In America, one of the heads of Project Blue Book, Captain Edward Ruppelt, spoke out about his involvement. In Britain, some very senior military people have spoken out passionately about their belief. One of the most famous was Lord Hill Norton, who was the chief of the defense staff in the United Kingdom. Unfortunately, yes, there will always be people who then seek to ridicule it. Τελικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα σας που έχετε ερευνήσει πάρα πολλά περιστατικά, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το πιστεύω σας το προσωπικό για το θέμα των UFO, των άτια? Υπάρχουν λοιπόν αυτά και αν ναι, μας έχουν επισκεφτεί? I am personally convinced that we share this universe with many other life forms and that some of that life will be intelligent. Now, it's a big leap to say that that intelligent life will be visiting us, and of course there are some problems that we would have to address, such as is it the fact that they come here with faster than light technology, and how does that work given that many scientists say this isn't possible?
Maybe there are ways around this problem, such as using wormholes or other things. But I'm not an astrophysicist, and I can't go into the details of that. What I can say, on the basis of my own official research and investigation, is that I believe there is certainly some convincing evidence that some UFOs are extraterrestrial in origin. Θα κάνω τώρα μια τορμή ερώτηση που πρέπει να λειτουργήσει λίγη φαντασία σας όμως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πέντε μας αισθήσεις, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, η μύτη μας, τα χέρια μας, η γεύση μας, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να αντιληφθούν από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι μήπως έχουν έρθει και δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε. Μήπως είναι ανάμεσά μας, ενώ οι εξωγήινοι, και δεν μπορούμε να τους δούμε, να τους αγγίξουμε, να τους μυρίσουμε ίσως. Τι λέτε γι' αυτό? Well, there's a very famous quotation, I think it was Arthur C. Clarke, who said that any technology significantly advanced from our own will be indistinguishable from magic. So, if an extraterrestrial civilization has the technology to travel across the stars and visit, if they have, as seems to be the case in some instances, the technology to hide the UFOs, certainly from radar sometimes, perhaps even from sight, then to me it's not impossible to conceive that there might be ways that they could walk among us, perhaps invisible, perhaps in human form, undetected. Of course, I cannot rule that out. Γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί να έρχονται και με τη μορφή, άλλη μορφή, έτσι, με μια άλλη μορφή, μπορεί να έρχονται με τη μορφή ιών, μικροβίων, ή σε μια πρωτογενή μορφή, ας πούμε, και να υπάρχουν και να διεισδύουν, χωρίς βέβαια να μπορούμε να τους αντιληφθούμε. Yes, I suppose that it's all too easy to think that when we think of intelligent life, we think, well, perhaps we'd be looking for something pretty much like us, maybe a different color or funny shaped ears or something. But it's quite possible that there may be all sorts of other ways in which intelligences could manifest, perhaps in viruses or bacteria, perhaps machine intelligence, perhaps even a sort of electromagnetic intelligence that propagates as a signal across the ether. Or perhaps there are things that with our limited human imagination we have not yet even conceived of. So the honest answer is we don't know, but in an infinite universe I think all these things must be regarded as possibilities. Λοιπόν, λέω να κάνουμε μια συμφωνία γιατί μας έχουν μείνει μόνο, μας έχει μείνει μόνο μισή ώρα. Δεν έχει μείνει ακόμη και ο Σκαρποδίνης και ο κύριος Αποστόλης Αντωνάκης. Αντωνάκης. Το βρήκα και το είπα. Γιατί μέχρι τώρα έλεγα Αποστολάκης και κάτι τέτοια. Αντωνάκης Αποστολάκης. Πολλά όμως γιατί. Ναι, και εμείς λίγο μιλήσαμε. Μπορούμε να πούμε σημαντικά πράγματα και να είναι και θα πείτε σημαντικά πράγματα, αλλά ο κόσμος περιμένει να δει και δύο-τρία πράγματα. Δεν διαφωνούμε, προς Θεού, εσείς κάτι. Θα κάνουμε λοιπόν μια ωραία συμφωνία μεταξύ μας. Μεταξύ μας και μεταξύ μας. Θα σας παρουσιάσουμε μόνο ακόμη δύο βίντεο. Τα άλλα τα κόβω όλα. Βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, πασάρεις το βίντεο νούμερο 7, βεβαίως. Εγώ πασάρω το νούμερο 9 και μετά θα μας μείνει χρόνος να κουβεντιάσουμε, και να δώσουμε και τα δώρα μας. Πάμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι τα άστρα, να πάμε πολύ μακριά. Εκεί λοιπόν που ταξιδεύουν οι αστροναύτες, οι οποίοι δηλώνουν ότι ξαφνικά ενώ πετούν, ενώ εκτελούν μια διαστημική πτήση, φαίνεται δίπλα τους κάτι να τους συντροφεύει. Προφανώς πρόκειται για κάποιο αγνώστη ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Όμως όταν κατεβαίνουν στη Γη, προσπαθούν να γίνουν εμπιστευτοί και να καταθέσουν στο Κογκρέσο, να καταθέσουν σε διεθνείς υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πολύ εξουσία στα χέρια τους. Όμως για κακή τους τύχη, βρίσκονται να βρίσκονται στο επίκεντρο ακριβώς της γελιοποίησης και να προσπαθούν να κρυφτούν. Δείτε λοιπόν τι δηλώνουν οι ίδιοι στο βίντεο που ακολουθεί τώρα. Το ερώτημα εάν τελικά οι Αμερικανοί αστροναύτες και πιλότοι είδαν άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω, όταν ακόμα οι αστροναύτες, και παλαιότεροι και σύγχρονοι, δεν επιθυμούσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Από τους επιλεγμένους 7 αστροναύτες, μόνο 3 ανέφεραν ότι είδαν κάποια τεράστια αντικείμενα στον ουρανό.
Ο Τζον Γκλεν είδε κάποιες περίεργες πτήσεις γύρω από την καμπίνα του διαστημόπλοιού του. Ο Ντίξ Σλέιν ανέφερε ότι πολύ συχνά έβλεπε ένα σταθερό, άγνωστη ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο δίπλα από το δικό του διαστημόπλοιο. Και ο Γκόρντον Κούπερ ήταν τόσο πεπισμένος ότι το αεροσκάφος που είχε δει αρκετές φορές να πετάει πάνω από την Ευρώπη είχε εξωγήινη προέλευση, που έγραψε ένα γράμμα όπου δήλωνε την άποψή του στα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα, κανένας από τους αστροναύτες που θεωρητικά συνάντησαν κάποιο περίεργο αντικείμενο δεν ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε έρευνες. Συμπεριλαμβανομένων και των αστροναυτών Frank Borman και James Lovell, που έπιασαν με το φωτογραφικό τους φακό δύο φωτεινά αντικείμενα από το διάστημα. Ή τον James McDivin, που ανέφερε τις δικές του θεάσεις άτια, ενώ διέγραφε τροχιά γύρω από τη Γη. Δεν μπορούσαν καν να το παραδεχτούν στις συζύγους τους. Ακόμα και εγώ δεν πήρα καμία απάντηση ή πήρα κάποιες συναισθηματικού τύπου απαντήσεις που δημιουργούσαν ένα είδος αμηχανίας σε σημείο που άρχισα να αναρωτιέμαι μέχρι και εγώ. Είναι κάπως ειρωνικό γιατί έχεις αυτές τις 22 περιπτώσεις και ξέρεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Αυτό που μου είπαν, χωρίς να καταγραφεί, κάποια πρώην μέλη της Αμερικανικής Αποστολής στο διάστημα, ήταν ότι όχι μόνο συνάντησαν άτια σε πολλές πτήσεις που έκαναν στο διάστημα και οι Ρώσοι, αλλά και ότι οι Αμερικανοί και η πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση συγκάλυψης του γεγονότος, δούλευαν μαζί για να κρύψουν το φαινόμενο θέασης άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Αλλά ο Ρωσικός στρατός ήξερε πολύ καλά ότι τα άτια υπήρχαν στην πραγματικότητα. Κρυμμένες στα αρχεία του Υπουργείου Άμυνας είναι αναφορές για συναντήσεις με άτια από Ρώσους πιλότους, τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα. Επιπλέον η ρωσική κυβέρνηση γνωρίζει ότι και η αμερικανική κυβέρνηση ξέρει ότι υπάρχουν άτια. Επειδή η Σοβιετική Ένωση είχε ξεπεράσει την Αμερική όσον αφορά τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, ήταν επίσης οι πρώτοι που βίωσαν τη θέαση με άγνωση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα στο διάστημα. Ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άντρας στο διάστημα, ανέφερε ότι είδε άτια κατά τη διάρκεια της πτήσης του, αλλά είπε ότι δεν του επιτρεπόταν να μιλήσει γι' αυτό. Ο δεύτερος Ρώσος στο διάστημα όχι μόνο είδε άτια, αλλά τα μαγνητοσκόπησε κιόλας. Ένα αντίγραφο από αυτό το φιλμ που έδειχνε κάποια άγνωστη ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα να περιστρέφονται γύρω από το διαστημικό του σκάφος δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό της Σοβιετικής Ένωσης κάποια χρόνια αργότερα. Ο επιστήμονας Ρεμίλι Ρεμέγκο, ένας από τους βασικούς σχεδιαστές του προγράμματος του πολέμου των άστρων, είπε ότι η κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης ήξερε ότι τα άγνωστη ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα έρχονταν από κάπου αλλού. Λοιπόν, και να κλείσουμε τα βίντεο μας με τον κύριο Πόπ που ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι κρίμα να μην τον ακούσουμε, στο τέταρτο μέρος της συνέντευξής του. Ο κύριος Πόπ, ο οποίος μας λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας, εάν κάποτε γίνει αυτή η μεγάλη αναμενόμενη επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό. Ας τον ακούσουμε και κάνουμε τη συζήτησή μας. Στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου δεν είχαμε προλάβει να δείξουμε και κάποια έγγραφα που έχουμε βρει από μια έρευνα που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Έγγραφα από μυστικές υπηρεσίες, από ειδικές κυβερνητικές, ειδικά κυβερνητικά τμήματα που ασχολούνται με εξωγήινες ιστορίες και με UFOs κλπ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο έγγραφα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερα έτσι απόρριτα. Είναι από το Δεκέμβριο του 2000. Ανάλυση αμυντικής κατασκοπίας. Είναι ένα έγγραφο που προέρχεται από την Βρετανική αμυντική κατασκοπία. Με τίτλο «Αγνώστου ταυτότητα σε αέρια φαινόμενα στην περιοχή Αεράμινας της Μεγάλης Βρετανίας». Έκθεση στον πρόλογο, θα το δείτε, υπάρχει μία φράση που είναι από τον Τσότσιλ, τον παλιό Άγγλο πρωθυπουργό, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 1952. Απευθύνεται σε αυτό το τμήμα της αμυντικής κατασκοπίας για εξωγήινα φαινόμενα και ρωτάει σε τι οφείλονται όλα αυτά τα πράγματα σχετικά με υπτάμενους δίσκους, τι μπορεί να σημαίνουν, ποια είναι η αλήθεια, θα αναμένω μία αναφορά με την άνεσή σας. Winston Churchill, 28 Ιουλίου 1952. Θα δώσω αυτό το έγγραφο τώρα στον κύριο Pope να μας δώσει μια απάντηση. Εδώ πάντως αναφέρεται ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις της πρώτης λεπτομερούς ανάλυσης της αμυντικής κατασκοπίας και για τα άγνωστα αυτότητας εν αέρια φαινόμενα
εδώ και 25 χρόνια περιλαμβάνονται σε μια μυστική έκθεση προς την αγγλική κυβέρνηση. Αυτό το έγγραφο που έχουμε εμείς είναι από τον τόμο 3 αυτής της μυστικής έκθεσης και αφορά απόρριτα δεδομένα απόδοσης ραντάρ. Δηλαδή αγγλικά ραντάρ που πιάσανε κάποιες ενδείξεις στο διάστημα για άγνωστες ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα. Επίσης, σε αυτόν τον τρίτο τόμο που ένα φίλο του παρουσιάζουμε σήμερα, περιλαμβάνεται μια εκτίμηση σχετικών τεχνολογιών στα πλαίσια πιθανών στρατιωτικών εφαρμογών και μια εκτίμηση της ATF, είναι η υπηρεσία που ασχολείται με τα άγνωστα ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, σαν πιθανή κίνδυνη για τα αεροσκάφη που πετάνε στον ουρανό. Αυτό λοιπόν είναι το έγγραφο. Θέλω να το δει ο κύριος Πόπ και να μας πει δύο λόγια αν ξέρει κάτι γι' αυτό. Please. Well, this is an extreme. It's taken actually from a report that the Ministry of Defense commissioned in the 1990s. I sat down with my opposite numbers in the Defense Intelligence staff and we said, look, we've been investigating UFOs for 40, nearly 50 years now, and we're no closer to the truth about this. We don't know what these things are. There is some very intriguing evidence. Pilots are seeing these things. Some of them are tracked on radar. We've scrambled aircraft. This is an issue, but we're not really getting to grips with it. Let's try and once and for all get to the bottom of the mystery. So we set aside some money and we commissioned a secret study into this. And now the very interesting thing is actually on the documents itself, the original classification is secret UK eyes only, which when you think about it is an incredibly high classification to give to a document about UFOs, because the definition of that is that it's information the release of which could cause serious harm to the defense of the United Kingdom. Now, what we did is this report took about 3 years to do, the final report of which this is the executive summary came to over 450 pages, so it was a big job. It's interesting, but if you look through the details of this report, there will be some extraordinary little quotations tucked away. And there was one that I like, and it was a recommendation to pilots, and it said, on no circumstances do we recommend that you ever try to intercept a UAP. And I use that phrase again, UAP. You can go through this, all 450 pages of the report, you will find the word UFO in there hardly at all. We changed the word to convince people to take this seriously. We banned the use of the word UFO in the ministry, and we replaced it with this phrase UAP, unidentified aerial phenomenon, so that we could go and talk to senior people and they would almost not realize that they just had a half hour meeting about UFOs. Στο τέλος όμως της αναφοράς αυτής φαίνεται πως δεν καταλήγει κάπου ουσιαστικά η έρευνα αυτή και η συγκεκριμένη αναφορά. Τότε γιατί λοιπόν το Υπουργείο Αμήνης δεν επέτρεψε να βγει αυτό ελεύθερα ανοιχτά στον κόσμο και να υπάρχει μια συνέχεια, να δοθεί τέλος πάντων μια γνώση στον κόσμο για τι συμβαίνει περίπου. This is an area where I will have to choose my words very carefully. But this document, of course, this report was classified secret UK eyes only. So now one of the reasons for that is that some of the information in this report related to technical subjects, such as the capabilities and frequencies and ranges of radar systems. So whatever you believe about UFOs, that was a very good reason for making this report very highly classified. Another reason is that this report discloses what we know in Britain about what some other countries have been doing in relation to the UFO phenomenon. So there is an issue about not wanting to disclose our methods and our sources for having uncovered that information. So just because it's highly classified, it doesn't necessarily mean that it's this material about aliens hidden away from people. It's methods and sources and very well understood reasons.
όπως μας είπε και ο κύριος Πόπ, τακτικές και πηγές και να κρατούν κάποια πράγματα κρυμμένα. Το θέμα όμως είναι, κύριε Καρποδίνη, όταν ακούμε για αστροναύτες, οι οποίοι δεν μιλάνε γιατί τους εμποδίζουν. Για ποιο λόγο όλα αυτά? Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός, γιατί για τα πολλά βίντεο πέσαν σειρά, έχω ξεχάσει τα πρώτα που ήθελα να σχολιάσω ή τα δεύτερα. Για ποιο λόγο λοιπόν άνθρωποι? Αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Η πληροφορία είναι ένα σημαντικό πράγμα, αλλά είναι κρυμμένη κάπου και η παραπληροφόρηση είναι αυτή που τα κάνει όλα και τα σκεπάζει. Μέσα εκεί είναι και αυτά που είδαμε αυτή τη εβδομάδα, τα γελία και τα απίθανα, και σημαντικές πληροφορίες που κρύβονται παντού και στις έρευνες, και αυτά που δείξατε βεβαίως και αυτά που ασχολείται όλος ο κόσμος. Και αν ήταν αλλιώς, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμεθα 25-30 χρόνια και η εκπομπή που έχει επικαιρότητα και άλλα θέματα τέτοια, δεν θα είχε επικαιρότητα αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ένα. Δεύτερο. Δεν είναι δυνατόν οξυτά της νοημοσύνης άτομα όπως είναι οι αστροναύτες, που έχει επενδύσει απάνω τους όλο το σύστημα, την τεχνολογία τη σύγχρονη, που για τα δικά μας μέτρα είναι εξωγήινη, να γυρίζουν πίσω, να καταθέτουν μαρτυρίες και να λένε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, ότι είναι τρελός, περάστε έξω κτλ. Άρα εγώ και από τα χρόνια που ασχολούμαι, εκεί έχω εστιάσει το ενδιαφέρον μου, στις σκοπιμότητες πολιτικοκοινωνικές και θρησκευτικές. Εμένα τουλάχιστον τηλεγραφικά με κάλυψε το βίντεο με τον κύριο που ήταν μαθητής του Σοκράτη, τον κύριο Καραμουλά. Τον κύριο Καραμουλά. Ήτανε σωστός, τηλεγραφικός. Ο άλλος έχει σαλτάρει, γιατί και αυτός χρησιμοποιήσε το όνομα του Κατερινίδη. Εγώ θα έπρεπε να μην υπάρχω σήμερα, που έχω και το αρχείο του. Το Κατερινίδη. Ναι. Θα μας το δώσετε. Είναι 25 σακούλες από ρημάτων. Λοιπόν, δεν θα λέμε για τους άλλους γιατί μας κρύβουν πράγματα. Να ολοκληρώσω όμως, γιατί να προλάβουμε να μιλήσουμε. Δεν είναι καινούριο το παιχνίδι αυτό. Έχει 10.000 χρόνια ζωή. Εάν πάει κανείς στα αρχαία κείμενα, θα τρελαθεί. Είχα την τύχη και το λέω για πρώτη φορά να συναντήσω το 89 στη Νέα Υόρκη ένα πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, στρατιωτικός ακόλουθος του Ρίγκαν. Τότε ήταν στη σύνταξη, σήμερα δεν νομίζω ότι ζει. Βλέπω έχουμε κονέ καλά, κύριε Καρποδίνη. Εγώ κάνω το χόμπι μου, δεν την έχω ψωνίσει. Ναι, Ρίγκαν ακούω στρατιωτικούς και έτσι, ας πούμε. Έχω πολλές πληροφορίες, δεν τις έχω πει ποτέ. Ακριβώς γιατί, λαμβάνω την ευκαιρία τώρα που είπε πριν ο Μπράιτ, πολλοί κόσμος εδώ, σημαντικά άτομα, ο Λαβιολέ δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, εγώ τον έβγαλα στο ραδιόφωνο το 1990. Σημαντικός επιστήμονας. Φοβούνται τη γραφικότητα, τη γελιοποίηση, γιατί κυκλοφορούν πολλοί ηλίθιοι οι οποίοι είναι αίτητοι. Μάλιστα. Κύριε Αντωνάκη. Συμπληρώνω κάτι από ένα αρχαίο κείμενο, έτσι ενδεικτικά, για να μας ακούσει ο κόσμος. Αναφέρεται στα γραβήρια μυστήρια, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να είμαι τηλεγραφικός, ο Φιλόστρατος, και λέει «Ναύς μετέωρος πυρφορεί και δεν προσορμίζεται», και αναφέρεται για ένα αντικείμενο φωτεινότατο, μετέωρο, το οποίο δεν προσορμίζεται στο λιμένα της Λίμνου. Στα καβίρια μυστήρια Φιλόστρατος. Τι είναι αυτό? Ο φίλος αυτός λοιπόν που δεν αναφέρω το όνομά του, μου είχε πει δύο στοιχεία. Δεν ήταν ο Ρίγκαν? Όχι, ήταν ο στρατιωτικός του ακόλουθος. Ο Ρίγκαν είχε αναφερθεί και είχε πει για τον πόλεμο των άστρων ότι πρέπει να φτιάξει μια ομπρέλα, θυμηθείτε το, για εσβολή από τα έξω. Κάτι ήθελε να πει. Λοιπόν, αυτός μου είπε, μην ψάχνεις εδώ τίποτα. Στην Ελλάδα που θα πας, διάβασε αρχαία ελληνική γραμματεία. Εμείς τα έχουμε βγάλει για τα σχολεία. Κύριε Αντωνάκη, όταν ακούμε για αστροναύτες που εμποδίζονται να μιλήσουν, για πιλότους, για ελεγκτές ραντάρ, αλλά ακόμη και για κρατικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν κάποια αρχεία, τα οποία ποτέ δεν φέρνουν στο φως της δημοσιότητας, δεν το ομολογούνται σε άλλα υπουργεία που αντιστοιχούν στο ίδιο κράτος. Θα ήταν ακραίο πλέον να μιλάμε για μια διεθνή συνωμοσία να μας κρύψουν πράγματα? Καταρχήν, εγώ είμαι εναντίον της συνωμοσιολογίας, γιατί τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ ελληνέμποροι και άλλου τύπου εκδότες για να πουλούν ένα σωρό βιβλία που δεν λένε τίποτα. Αλλά πριν σας απαντήσω επί της ουσίας στην ερώτησή σας, θέλω να πω κάτι απευθυνόμενος προς τον κύριο Χαρδαβέλα. Είχε δίκιο απόλυτα για τον πρόλογο που έκανε και για ό,τι είπε και μετά από κάποιο διάλειμμα. Ο κόσμος του ανεξήγητου, τον οποίο εκείνος προσέγγισε με ιδιαίτερο σεβασμό και ενδιαφέρον, δεν είναι απαραίτητα κόσμος και χώρος της γελιότητας και της γελιοποίησης.
Και αισθάνομαι άσχημα αν μερικές φορές κάποιοι από εμάς άθελά μας έχουμε συνενέσει σε αυτή την επιχειρούμενη γελιοποίηση. Ο κύριος Καρδαβέλας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ηλεκτρονικού τύπου πρωτοστάτησε. Εγώ με την ταπεινότητά μου κατάφερα σε μια μεγάλη ημερήσια εφημερίδα να βγάλω ένα περιοδικό που πρόλαβε να εκδώσει 80 περίπου τεύχη, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις αποτέλεσαν μια κοσμογονία για τα πράγματα, το ανεξήγητο. Σήμερα κύριε Χαρδαβέλα, τι έχει διαπιστωθεί? Έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι πια ταμπού όλες οι εφημερίδες να πουλούν είτε περιοδικά, είτε βιβλία, είτε DVD που αναφέρονται στο ανεξήγητο και να εξαφανίζονται από τα περίπτερα, ενώ παλιότερα δεν το αποτολμούσα. Αυτό κάτι λέει. Βρέθηκε λοιπόν ο Χαρδαβέλας με τις εκπομπές του, διείσδησε μέσα στα σπίτια και κατέβνασε τα πράγματα, τα γραφικά, δίνοντάς τους μια άλλη διάσταση. Και βέβαια από τον έντυπο χώρο έκανα και εγώ με τους συναδέλφους μας ό,τι μπορούσα. Σήμερα λοιπόν αυτό που με ενθουσιάζει και με κάνει να αισθάνομαι εντάξει με τον εαυτό μου είναι ότι όλα μα όλα, όχι τα ελληνικά, αλλά μεγάλη τηλεοπτική σταθμή όπως το Discovery, National Geographic, όπως το National Geographic, το ABC, και πολλά ξένα τηλεοπτικά κανάλια έχουν καταιγισμό, μα καταιγισμό συντονισμένο αφιερωμάτων γύρω από τα UFO, το ενδεχόμενο ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης και τόσα άλλα. Άρα, βάλτε μια τελεία στο άρα, πάμε σε διαφημίσεις, τελευταίες διαφημίσεις και μετά εσείς θα μπορέσετε να πείτε ό,τι θέλετε και να αγωνίσετε ό,τι θέλετε. Θα γίνει κλήρωση για τα DVD και θα κλείσουμε με όλους στον επιλογό μας. Φτάσαμε στον επίλογο και έχουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε. Κύριε Ράπογλου, ένα νούμερο από το 2.94 μέχρι το 2.94. 2.93. 2.93, πήγε 2.93. 2.93, για ψάχνετε να δείτε. Μπουφάν, τσάντες. Δεν το έχετε. Δεν το έχετε. Το 2.93. Το 2.93 δεν το έκανε. Μπορεί να φύγει. Πέστε μου ένα άλλο νούμερο. 2.91. 2.91. Παρακαλώ. Τυχερός. Κύριε Παπά, πες με ένα νούμερο από το 2.94 μέχρι το 2.94. 2.90. 2.90. Πόσο? 2.90. 2.90. Εσείς, να. Τέρμα. Λοιπόν. Και τα δύο από την αριστερή πλευρά. Εσείς, θα σας στείλουμε σπίτι σας. Ερωτήσεις αν υπάρχουν από εσάς. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Και ορίστε. Πάμε από εδώ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τσετσέκος Αράλαπος. Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα στο εισαγωγή που κάνατε. Όντως δεν χρειάζεται ακρότητες. Να γίνεται μια ενημέρωση ώστε με σκοπό ο κόσμος να γνωρίσει κάποια πράγματα. Και συγχαρητήρια στην εκπομπή που κινείται σε αυτό το επίπεδο με αυτά που βλέπουμε και τον τελευταίο καιρό. Έχετε ερώτηση? Ναι, έχω μια ερώτηση. Παρακαλώ, ορίστε. Θα ήθελα αρχικά στον κύριο Παπά να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κύριε Παπά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, αλλά και από την αρχαιότητα ακόμα, με καταγραφές που υπάρχουν για την εμφάνιση εξωγήινων δραστηριοτήτων, αντικειμένων και όλα τα λοιπά. Μας αφήνεται όμως ένα ερώτημα από τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε από τη μία πλευρά εμείς οι άνθρωποι να τα εξετάσουμε, από την άλλη εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας δεν τα αποκαλύπτουμε, οι κυβερνήσεις, δεν υπάρχει επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σημείο κρίσης, θα το ονόμαζα έτσι, το οποίο αυτό το πράγμα θα σπάσει, δηλαδή θα μας δείξουν αυτές οι δραστηριότητες εξωγήινες τι ακριβώς είναι, ή εμείς οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο επίπεδο ενημέρωσης και επικοινωνίας ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε προς τα έξω, να επικοινωνήσουμε με αυτά, να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα? Πιστεύετε ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο? Υπάρχει ένα σημείο το οποίο εμποδίζει την επαφή. Είναι λόγοι ηθικής και λόγοι επιστημονικής. Νομίζω ηθικά δεν είμαστε έτοιμοι, όχι για λόγους ασφαλείας δικούς μας, αλλά οι εξωγήινοι δεν κρίνουν ότι είμαστε ηθικώς εντάξει για να έρθουν εκείνοι σε επαφή.
Δεν είναι μια απλή κίνηση να έρθουν σε επαφή με εμάς. Παραδείγματος, ένα ραδιοφωνικό μήνυμα δεν μπορεί να παρεμποδιστεί να μην ακουστεί στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις όταν εκπέμπεται από το διάστημα. Δεν μπορεί να το σταματήσει. Άρα είναι φανερό ότι δεν θέλουν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, τον πλατή κόσμο. Η μόνη λογική εξήγηση που δίδωσε αυτό ότι υπάρχει ένα σοβαρό εμπόδιο ηθικής και επιστημονικής αλήθειας. Μάλιστα. Ορίστε. Εσείς. Ο κύριος πίσω τον. Δώστε στον κύριο. Δώστε στον κύριο. Ορίστε. Νομίζω ότι ο παπάς έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει και ότι και τα πνεύματα είναι εξωγήινα. Είπε οι Άγιοι. Οι Άγιοι, οι Άγιοι, τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για εξωγήινους πολιτισμούς, μιλάμε για το μέλλον. Βεβαίως. Γιατί μετριέται με έτη φωτός. Οπότε εμείς είμαστε παρελθόν και μιλάμε για το μέλλον. Πάμε παρακάτω. Οπότε εμείς δεν θα ζούμε. Να μιλήσουμε για τα ούφο που έχουμε εδώ πέρα στην γη. Όχι για την ώρα. Όχι. Έτσι. Έχω εδώ κάτι που σας αφορά. Δώσε μου. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Δώσε τον κύριο. Πώς λέγεστε. Λέγομαι Κατσανικάκης Νίκος. Μάλιστα, τι θέλετε. Θα ήθελα να στον κύριο Ράπογλου ένα ερώτημα. Εάν αυτά που μας αναφέρουν οι ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τα συμβάντα, αν είναι όντως πραγματικά γεγονότα, είναι δημιουργία κάποιων παρεστήσεων. Ναι. Είναι ένα ερώτημα, μια πορεία μου, και θέλω να μας απαντήσει υπεύθυνα. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σε μία πτήση Λίμνου Αθήνας. Ήταν η Ολυμπιακή, η οποία προσεγγίζοντας την Κάριστο, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, με ταραγμένη φωνή, είπε στον συνάδελφο Μάκη Φαραντάτο ότι έχουν εκμηδενιστεί όλα τα όργανα του πολυπιλωτηρίου, του κόκπιτ, και οι επιβάτες, και όταν λέω, δεν λέω επιβάτης, εννοώ επιβάτες, όλοι είχαν ένα τεράστιο φόβο, διότι μέσα στο αεροσκάφος υπήρχε αυτή η λάμψη. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι δεν τίθεται θέμα ούτε ψευδαίσθησης, ούτε παράκρουσης, ιδιαίτερα ως προς τον κλάδο των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας, διότι ο κλάδος των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με διεθνή στάνταρ και το επάγγελμα του ελεκτή εναέρειας κυκλοφορίας, είναι το πρώτο σε στρες, και οι εξετάσεις οι οποίες περνάμε για να προσληφθούμε και για να συνεχίσουμε το έργο μας είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δεν τίθεται θέμα καθόλου ούτε παράκουση της ψευδέστησης, διότι δεν θα μπορούσε η πολιτεία να μας δώσει να ασκούμε τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας με επιβάτες και αεροσκάφη. Όπως επίσης θα ήθελα να σας πω ότι το επάγγελμα του ελεκτή εναέρειας κυκλοφορίας συγκρίνεται μόνο με το στρες το οποίο έχει, σύμφωνα πάντα με διεθνή στάνταρς και στατιστικές. Σύμφωνα με το στρες το οποίο έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε καιρό πολέμου ή ο κυβερνήτης μαχητικού αεροσκάφους σε ώρα αναχέτησης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε θέμα παράκρουσης ούτε ψευδέστησης, δεδομένου, όπως είπα εξ αρχής, ότι ο διάλογος αυτός δεν είναι μονομερής, προέρχεται από τον κυβερνήτη που, ξέρετε, υπάρχει και συγκυβερνήτης, και σε εμάς τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας είναι ο έλεγκτης και είναι και ο βοηθός του ελεγκτού. Μάλιστα. Ορίστε, παρακαλώ. Επίσης ανέφερε και ένα γεγονός. Δύο ζεύγοι αεροσκαφών ανέφεραν, δύο πιλότοι της Speedbird και άλλοι δύο της Lufthansa ανέφεραν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ελλάδος ότι ποτέ μας δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Και άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι και ο κυβερνήτης, ο οποίος είναι φορτισμένος για την ασφάλεια του αεροσκάφους το οποίο κυβερνάει, να έχει και αυτός ψευδέστης. Άγκαλα. Γεια σας, ονομάζομαι Γρηγόρης Βασίλειος και θα ήθελα να ρωτήσω το πάνελ
αν πιστεύετε ότι, γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία, ότι η τεχνολογία stealth των Αμερικανικών αεροσκαφών είναι τεχνολογία εξωγήινης προέλευσης. Να μας ποιος θα είναι απαντήσει, ο κύριος Λαβγελέ, που έχει γράψει και βιβλίο. Παρακαλώ. Πολύ για τα stealth. Ναι, η τεχνολογία για το B2 έχει έρθει από ένας εφευρέτης, Townsend Brown, που βρήκε ότι ηλεκτρική πέδιον και βαρυτική πέδιον έχει ένωση. Και αν βάζεις, ας πούμε, θετικό εδώ και αρνητικό εδώ με ηλεκτρικό πέδιον, γίνεται ένα βαρυτικό πέδιον που μπορεί να σπρώξει το αεροπλάνο. Και έχουν δύναμες ηλεκτρικά και αυτά και μετακρίζουν αυτό να σπρώξει το B2. Το ερώτημα είναι, συγγνώμη που παρεμβαίνω πάλι, το ερώτημα είναι και δεν ξέρω αν μπορεί και ως κάποιος άλλος κύριος, ο κύριος Παπάς, εάν η τεχνολογία stealth, είναι πάρα πολύ δεδομένο αυτό, η τεχνολογία stealth προέρχεται από πληροφορίες εξωγήινης τεχνολογίας. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εμπνεύστηκε ο Townsend Brown, το είπε σαφώς. Είναι κατασκευή του Townsend Brown. Είναι γήινης προέλευσης. Δηλαδή ήρθε από εμάς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εξωγήινης προέλευσης, γιατί αν και είναι σημαντικό να πούμε ότι και τα UFO που λέμε κάποιες φορές δεν εμφανίζονται στα ραντάρ, και εμείς ήδη μιλάμε μόνο για τις φορές που εμφανίζονται στα ραντάρ κυρίως αυτή τη στιγμή, φανταστείτε δηλαδή, φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να, με κάποιο τρόπο να αλλάζουν και τη δομή τους ίσως, ας πούμε να μπλοκάρουν σήματα ή οτιδήποτε άλλο. Η τεχνολογία πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι εξωγήινες τεχνολογίες, γιατί αν οι Αμερικάνοι είχαν αυτή την τεχνολογία, τότε θα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και θα είχαν κάνει αυτό που φοβόταν, ας πούμε. Σωστά. Κύριε Χαρδάκη. Ορίστε. Σπανός λέγομαι. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλποδίνη. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο. Κύριο Καλποδίνη. Να ρωτήσω τον κύριο Καλποδίνη. Αν πιστεύει ότι η ισχύς των μεγάλων υπερδυνάμεων οφείλεται στη βαθιά γνώση της ελληνικής γραμματείας. Το είπα εντάχει προηγουμένως, για μένα είναι διαπιστωμένο απολύτως όλα αυτά τα χρόνια που και εγώ ασχολούμαι και έχω αφιερώσει το ενδιαφέρον μου σε αυτά τα πράγματα, χωρίς να την έχω ψωνίσει, είναι εμφανές. Η NASA και οι υπηρεσίες αυτές που ασχολούνται με την τεχνολογία του διαστήματος είναι γνωστό και εγώ το έχω ακούσει με τα αυτιά μου και έχω συνασταθεί με πάρα πολύ σημαντικά άτομα και νιώθω τον εαυτό μου τυχερό, ότι ξεκινήσανε από αρχαία ελληνικά κείμενα. Εκεί αναφέρονται τα πάντα, εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Αυτοί τα ξέρουν όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να προσθέσω κύριε Χαρδαβέλα, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα έλεγα το αντίθετο. Εξωγήινη τεχνολογία στηρίζεται στα αρχαία ελληνικά. Το Ρόσγουελ είχε τη λέξη ελευθερία, υπόθηκε και εδώ, αλλά δεν εφάνει λέξεις που έλεγε στα αρχαία ελληνικά ελευθερία. Χαίρετε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Από τη μία ακούσαμε πριν από λίγο ότι εάν υπάρχει πάντα υποθετικά ένας τέτοιος πολιτισμός, ίσως δεν θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας. Από την άλλη, δεν πιστεύετε ότι θα είχε την ανάλογη τεχνολογία ώστε να αποφύγει και τα ραντάρ, δηλαδή να μην μπορούμε να τους δούμε. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Αφού δεν θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας. Εγώ θα διαφωνήσω για το αν θέλουν ή δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Μας λέει κανένας ότι δεν έχουν επιλέξει να έρθουν με κάποιους σε επαφή μαζί τους, δηλαδή με κάποια υπερδύναμη την οποία εκείνοι έκριναν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας. Άρα για φραγμούς και για μεθόδους δεν είμαστε σε θέση να μιλάμε. Υπάρχει εξίσου μεγάλη πιθανότητα κάποιοι εξωγήινοι πολιτισμοί να έχουν έρθει σε επαφή με τον γήινο πολιτισμό. Μάλιστα. Και αυτό δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ. Να κλείσουμε σε αυτό το θέμα να μεταφέρω την άποψη του Pope, που επειδή τον είχαμε ρωτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, ο οποίος από ό,τι μας έδωσε να καταλάβουμε σε τελική η εντύπωση που έχει σχηματίσει για την παρουσία, ας πούμε, των UFOs στον κόσμο μας, είναι ότι ο ρόλος τους είναι επιστημονικός. Μας έλεγε συγκεκριμένα δηλαδή ότι εκείνο που παρατηρείται συχνότερα είναι ότι μπαίνουν, βλέπουν και φεύγουν, και μάλιστα μας έκανε μία παρομοίωση με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα οι επιστήμονες κάνουν διάφορα πειράματα
ας πούμε στη ζούγκλα, mm-hmm. σε ζώα, ξέρω εγώ, mm-hmm. που προσπαθούν να περάσουν το δυνατόν απαρατήρητοι, ώστε να μην συμμετέχουν οι ίδιοι στην εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα, μην λοιπόν, επηρεάσουν δηλαδή. Άρα λοιπόν, αν έρχονται για επιστημονικές έρευνες και φεύγουν και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη λόγος. Είναι μια λογική άποψη. Να υπενθυμίσουμε και το λογαριασμό της κυρίας Γεωργιάδη. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Να κλείσουμε έτσι θέλω σήμερα. Έχουμε πει ότι έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια να βοηθήσουμε μια οικογένεια να φύγει το παιδί. Το παιδάκι τι ακριβώς έχει? Έχει καρκίνο στον εγκέφαλο, mm-hmm. που και η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να φύγει επιγόντως mm-hmm. στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση βοήθεια σε όλους που μας ακούνε για να προσπαθήσουμε να σώσουμε μια ζωή. Mm-hmm. Να σας βεβαιώσω ότι έχουμε ψάξει πάρα πολύ την ιστορία, είναι έτσι που τα λέει, δεν είναι... τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο γιος μου είναι 27 μηνών. Είναι και πάσχει από όγκο που είναι εξαπλωμένο με στον εγκέφαλο και... Και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάει στο εξωτερικό. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε τον αριθμό λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. Σας παρακαλώ πολύ να τελειώσουν οι τίτλοι. Και μόλις τελειώσουν οι τίτλοι, βάλτε παρακαλώ πολύ. Αυτός είναι ο αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. Κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και ένα μήνα και δώσουμε ένα ποσό για να φύγει το παιδί και αυτό να πάει στο εξωτερικό να χειρουργηθεί για να ζήσει. Σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε μας. Εμείς θα επαναρχόμαστε συνεχώς στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ και εσάς που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Εμείς θα πούμε την Τρίτη στον Θεάτο Κόσμο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.